Εδώ είμαστε κι εμείς. Χαλαροί, ωραίοι. Η εβδομάδα κλείνει ήρεμα. Το πρωτάθλημα λαμβάνει το τέλος του. Έρχεται το Champions League. Τα πρωταθλήματα τα ευρωπαϊκά τελειώνουν. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Απειλήσαν την Ελλάδα ότι θα την κάνουν Gressits, Messits και τα λοιπά. Εμάς ούτε μας ενδιαφέρει, εμένα δηλαδή. Εγώ είτε βλέπω Καμπανιακός Δόξα Σύρου, είτε βλέπω Ρεάλ Μαδρίτης Μπαρσελόνα, είτε βλέπω Άρης Ιγυνιακός, είτε είναι με Έλληνες παίκτες, είτε με ξένους, είτε με παικταράδες, είτε με αργούς, είτε με γρήγορους. Εντάξει. Και να σας πω και το άλλο. Δεν νομίζω ότι κάποιος Έλληνας φίλαθλος τρελαίνεται αν κάνουν Grexit το ελληνικό πρωτάθλημα. Χαίστηκαν οι Έλληνες φίλαθλοι. Πραγματικά, αν θα γίνει Grexit, για όχι. Σάμα τη να πούμε να το πω του Ποιότικα. Καλημέρα, κύριε Μαλάτο. Σάμα τη. Καλημέρα στου αγαπημένου ακροατέ μα. Δηλαδή, δεκαετία του 60, του 70, όταν υπήρχαν Έλληνες παίκτες και δύο ξένοι μόνο, δεν βλέπαμε ποδόσφαιρο, δεν υπήρχαν. Και να πω και το άλλο. Δηλαδή, αυτοί που πρέπει να λυπούνται είναι οι managers, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν να κάνουν με στοιχήματα. Εντάξει. Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα. Δηλαδή, σε και με καντάρ που λέγανε οι Τουρκαλάδες, είτε πάει γκρέσι εδώ για την εθνική ομάδα, μισητή ομάδα, τον μάνατζερ ομάδα, δεν οικονομάμε εμείς από την εθνική ομάδα, ούτε οργανώσαμε κανένα σύνδεσμο εκεί να παίρνουμε τσάμπα ειστήρια από την ΕΠΟ, όπως κάναν άλλοι, ονόματα δεν λέμε. Έτσι είναι, ρε Γιάννη Χιλιτίδη, νομίζω ότι ο μέσος Έλληνας φύλαθος δεν ενδιαφέρεται και πολύ. Μπάλα δώστου, μανούρα δώστου, δικαστήριο δώστου, γκολ δώστου, αμφισβητούμενη που λέει ο κόκκινος φάση δώστου. Έτσι. Ξεκινάει λοιπόν το πρωτάθλημα, ξεκινάει το στοίχημα. Εντάξει. Κουνιόμαστε να πούμε. Κουνιόμαστε. Τι κάνεις Μαλάτο, πώς φάνει η ασφάλεια, ο κόσμος ασφαλίζεται? Δόξα τω Θεώ. Δόξα. Ναι. Ναι. Διότι όπως έχει αποδειχθεί, ναι, σήμερα δεν χρειάζεται να ξοδεύεις πολλά χρήματα για κάτι που κατά τη γνώμη μου ο καθένας οφείλει στον εαυτό του. Ναι. Απλώς πρέπει να έχεις κοντά σου κάποιον γνώστη, ο οποίος να σε κατευθύνει σωστά, ναι, να σου εξηγεί σωστά, ναι, και από εκεί και πέρα
Όλα τα άλλα ναι. έρχονται. Δυστυχώς, ναι. θέλω να το πω αυτό, είναι από το μπλε βιβλίο που έχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Μπλε. Ναι, ένα ναι. μπλε βιβλίο που λέει ότι ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του ναι. θα πάει 2 μέχρι 3 φορές στο νοσοκομείο. Απλώς δεν ξέρουμε σε ποια ηλικία. Εγώ πήγα 10. Ναι, ναι. αυτό είναι η εξαίρεση του κανόνα. Τι 10? Η πλειοψηφία. Τι 2 με 3, τρελό είσαι ρε. Δεν είμαι καθόλου τρελός. Το έχω δει και εγώ 36 χρόνια. Σπάσιμο χέρι, νοσοκομείο. Κάτσα σου τη μετρήσω μία-μία. Σπάσιμο πόδι, νοσοκομείο. Σπάσιμο μύτη, νοσοκομείο. Αυτά είναι ατυχήματα, δεν είναι πάθηση. Κάτσε ρε, περίμενε, πάει στο νοσοκομείο. Τι πάθηση δεν είναι, δεν πληρώνει, δεν κάνει. Εγχείρηση μύτης, διάβραγμα, νοσοκομείο. Το πουλί δεν κατέβαινε το πετσάκι κάτω. Πώς το φήμωση στο πουλί, 15 χρονών, νοσοκομείο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε κάνει. Τι δεν έχουμε κάνει. Σκουλικοειδίτη. Σκουλικοειδίτη δεν έκανα. Αμυγδάλες. Σκουλίκι το έβγαλα από μέσα μου μικρός. Πώς, αμυγδάλες, όχι, δεν το έκανα. Πολύ μικρό το έβγαλα το σκουλίκι από μέσα μου και σώθηκα. Λοιπόν, κάτσε να σου πω. Άμα μετρήσεις. Κάτσε ρε. Απ' τις παθήσεις. Εμβοές το αυτή. Εμβοές το αυτή. Πώς να είναι. Κορτιζόνη, κλινική δηλαδή. Το ίδιο, δεν είναι κλινική νοσοκομείο. Ναι, 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 ναι. Ουρολογικό, βγήκε εκεί ένας όγκος στο πουλί από κάτω, το έβγαλες νοσοκομείο. Κλείνουν οι αρτηρίες στο πουλί από κάτω, ξανά νοσοκομείο. Κλινική δηλαδή. Ναι. Μετά. Σπάσιμο το χέρι του παιδιού, νοσοκομείο. Το παιδί θα πεθάνει 3 μηνών, πάλι νοσοκομείο. Τι 2 φορές και 3 νοσοκομείο. Το παιδί είναι. Τι το παιδί. Άλλο πρόσωπο. Ποιος πληρώνει για το παιδί. Το ΙΚΑ, αυτό, για πατεώνες. Ναι. ναι. Αυτό λοιπόν. Ναι. Συμφωνείς μαζί μου. Συμφωνώ, ότι πρέπει να βρούμε τρόπο ναι. όλοι να μπορέσουμε να θωρακίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο την τσέπη μας. Ναι. Διότι τα κόστη είναι μεγάλα και οι καιροί ούμενε τύπου. Ούμενε τύπου. Διάστρεμα στο τζόγκινγκ. Πάλι νοσοκομείο. Ναι, όλα ναι. αυτά δυστυχώς ναι. θέλουν κάποια περίθαλψη και πιθανόν. Βούλωσε το αυτή την άλλη, πάλι νοσοκομείο. Ναι, ναι. ναι. Και στο οπότε, σπίτι, ναι. ας πούμε, ναι. να καθίσει ναι, κάποιος ναι, ναι. κλπ. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Καλά, τώρα μην μας κάνεις μαύρη την ψυχή. Τώρα πάμε όχι. στα ευχάριστα να πούμε. Εγώ τι ευχάριστο περνάς στη ζωή σου τελευταία. Τελευταία. Κάτι ευχάριστο να πούμε. Τι ευχάριστο περνάς. Ευχάριστο είναι ότι, ότι γενικά φροντίζω να ζω την κάθε στιγμή της ζωής μου, είτε εργαζόμενος είτε διασκεδάζοντας με διάφορους τρόπους. Δηλαδή, ποια είναι η διασκέδασή σου δηλαδή? Μπορεί να πάω ναι. σε μια καλή ταβέρνα με καλή μουσική. Ταβέρνα ρε, διασκέδαση φίλους. Ταβέρνα. Ναι, να ακούω ελληνική μουσική εγώ ναι. πλέον. Ναι. Αν θέλω να ακούσω κάτι τέλος πάντων που είναι όταν εγώ ήμουν νέος. Τι άκουγες δηλαδή? Άκουγα τον Τζέθρο Τάλ. Ο Τζέθρο Τάλ, ποιο είναι? Το Ρόμπερ Πλάντ. Ρόμπερ Πλάντ, βγάλτε έτσι ένα γραμματικό σπορ. Ναι. Άκουγα του Deep Purple, βέβαια. Deep Purple, ναι. ναι. Και πολλού άλλου. Μπράβο, αυτά θέλω να με πει. Τώρα πα σε κάνα μπαρ να δει καμιά σερβιτόρα με κάνα μέτρο πόδι να πούμε. Όχι. Δεν πα τώρα. Δεν σ' αρέσουν τα πόδια τα μεγάλα. Τα όχι, όχι, γιατί τι? Πλέον τι? Δεν νομίζω ότι υπάρχει από χρόν λόγο να κάνω κάτι τέτοιο. Από χρόν, δηλαδή. Δηλαδή δεν έχω κάποιο έρισμα. Έρισμα. Ναι, άντρας είμαι βέβαια και όπως έχω πει, ναι. Ανέκαθεν ασχολούμαι με κυρίες. Ναι. Με πεθερές ασχολείστε τώρα, με σερβιτόρες δεν βλέπω, ναι. Η πεθερά, όπως έχω πει, ναι. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο ναι. πρέπει να είναι αγαπητό από τον γαμπρό για τον σώζει από πολλές καταστάσεις. Λες. Κάτσε τώρα, αυτό είναι κοινωνιολογικό θέμα που λες. Ναι. Δηλαδή ο γαμπρός πρέπει να τα έχει καλά με την πεθερά για να γλιτώνει καταστάσεις. Βέβαια. Συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πάντα. Έλα. Για δώσ' τα φώτα. Πλην εξαιρέσεων. Για δώσ' τα φώτα σου. Όταν τα έχεις καλά με την πεθερά ναι. και διαπληκτιστείς με τη σύζυγο, φραστικός βεβαίως. Φραστικός, δηλαδή ναι, δεν δέρνεις γυναίκες εσύ. Όχι. Έχεις χτυπήσει γυναίκα ποτέ, δεν δώσεις κανένα χαστούκι? Όχι, όχι. Γροθιά? Όχι. Όχι. Νεράκι κρύο? Ναι. Όχι. Εσύ θες να είναι καφέ, θέλεις? Νερό. Νερό, νερό. 2, ναι, ναι. Έτσι. Δεν βαράς γυναίκες. Δηλαδή και όταν διαπληκτίστηκες με τη σύζυγό σου, τη συγχωρεμένη ή με την νυν, ξέρω εγώ, δεν σήκωσες χέρια πάνω. Ποτέ. Έχεις καφενείο και φεύγεις. Πάω στο καφενείο. Έφευγα, ναι, πήγαινα κάτω. Ποιο ήταν το κόλπο δηλαδή? Στο πήγες... καράβι εκεί. Ποιο έχει καράβι? Καεί το μαγαζί. Ποιο καράβι? Είναι στη Γλυφάδα εκεί. Α, με την πρώην σύζυγο που συγχωρέθηκε. Ναι, πήγαινα, καθόμουν εκεί. Κάει και δυστυχώς το μαγαζί. Αλλά άστο το κάει. Δηλαδή ναι, και... όταν σου ζάλιζε τα μέζια, έφευγες και πήγαινες στο καράβι. Ναι. Καθώς μέχρι τι ώρα, ας πούμε? Μέχρι τις 2.30-3. Και γυρνούσες μετά. Βέβαια. Ναι. Σπίτι δηλαδή, μου.
Ναι, λες δηλαδή ότι αν εμπλακεί σε διάλογο με τη γυναίκα, χάσιμο χρόνο. Θα βρεθεί τι μέρε. Σαν τον Πάοκ, να πούμε, στο δικαστήριο θα βρεθεί. Θα κερδίσουν οι άλλοι. Κοίταξε, ναι. Μια και μου θέτει το ναι. θέμα, εγώ ναι, δεν ναι. θα έχω να πω πολλά γιατί με τα δικαστήρια δεν μου αρέσουν. Όχι, άσχετο, με ενδιαφέρει τώρα. Τα έχει καλά λοιπόν με την πεθερά. Και... Μπράβο. Και εκείνη όποτε διαπληκτιστής, είπαμε φραστικός με τη σύζυγο, ναι. εκείνη θα πάρει το μέρος σου βέβαια. Ναι. Γιατί είναι θηλυκιά και εσύ είσαι αρσενικό. Θέλεις δηλαδή τέτοιες συμμαχίες εσύ, ας πούμε. Δηλαδή βλέπεις λογικές τέτοιες συμμαχίες. Ναι, λειτουργούν ευεργετικά. Έλα ρε. Ε, βέβαια, γιατί για βάλε τώρα να, τα... να έχεις δύο γυναίκες και να τα ακούς στερεοφωνικά στα αυτιά σου. Αντίπαλος. Αίμα, έτσι. Και επειδή. Μου δίνεις το αίρισμα τα τελευταία. Σου δίνω αίρισμα να ξεφύγουμε σε κουβέντες τελευταία... που δεν έχουμε πει εδώ τόσα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια ναι. βλέπω, ας πούμε, ότι όλοι προσπαθούν να διαλύσουν αυτό που λέγαμε από παλιά το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Όχι, μη με βάζεις τέτοια τώρα. Όχι, είμαι... δεν το βάζω σαν ναι, συνθηματολογία. Ναι, αυτά τα λέγανε οι χουντικοί. Απλώς... να πούμε. Ποιοι χουντικοί. Οι χουντικοί τα λέγανε αυτά. Αμέσως απαντώ ότι ναι. σαν σήμερα. Σαν σήμερα τι. Το 1968. Σήμερα το 68. Μάρτιο. Ναι, Μάρτιος, ναι. 30 Μαρτίου. Ο λεγόμενος χουντικός δικτάτορ, παλαβός δικτάτορ, δεν ξέρω τι θέλει ας πει ο καθένας. Ποιος. Εγώ θα πω το αποτέλεσμα. Πες το, ναι. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος χάρισε σε 643.000 ελληνικές οικογένειες αγρότες τα χρέη τους. Που είναι όπως είναι σήμερα. Ερώτηση. Έβαλε μέσα το κράτος. Κύριε Πρωθυπουργέ, καθόλου. Ναι. Γιατί η Ελλάδα δεν χρώσταγε όταν φύγαν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί τους τα χάρισε, δηλαδή. Τους τα χάρισε γιατί οι άνθρωποι προσπαθούσαν να ευεργετήσουν τον τόπο, κατά τη γνώμη μου και ειδικά οικονομικά. Καλά έκανε δηλαδή. Και όχι, φυσικά και έκανε καλά. Καλά έκανε. Γιατί τους είχαν πνίξει τα επιτόκια, τα οποία στην Ελλάδα πάντα ήταν ληστρικά. Ναι. Και κύριε Τσίπρα. Αφού ένας χουντικός, δεν ξέρω πώς να τον πείτε, δεν με ενδιαφέρει ναι. η ταμπέλα. Χάρισε τα αγροτικά χρέη, εσείς γιατί δεν το κάνετε. Τι να χαρίσω. Έχουμε πληρώσει μισό λεπτό. 3-4 ανακεφαλαιώσεις για τις τράπεζες. Ναι. Η Ευρώπη κοιτάει να στηρίξει τις τράπεζες και να πεθάνει ο Έλληνας. Αυτό λοιπόν δεν θα σας το επιτρέψουμε. Και παίρνω αφορμή από αυτό για να πω στους αγαπημένους φίλους ακροατές... Ότι αύριο, σήμερα μάλλον Σάββατο, 31 του μηνός και ώρα 7 το απόγευμα, στο Πόρτο Παλάς θα μιλήσει ο κύριος Καρατζαφέρης, ο οποίος είναι ο εισηγητής στην πολιτική ζωή της Ελλάδος της Εισάχθειας. Ό,τι είχε κάνει ο Σόλων στην αρχαία Αθήνα, που είχε χαρίσει όλα τα χρέη και Αθήνα μεγαλούργησε για 100 χρόνια μετά. Και έγινε... Σόλων χάρισε τα χρέη. Ο Σόλων εθέσπισε τη Εισάχθεια και την εφάρμοσε και μετά έρθω Περικλής βρίσκοντας τον κόσμο με ηθικό, με δημιουργικότητα. Ο Έλληνας πάντα είναι δημιουργικός, σας θυμίζω, και όχι πλαδαρός στην καφετέρια όπως τον κατήντησαν. Πλαδαρός είναι. Φυσικά. Έλα. Βεβαίως. Γιατί είναι πλαδαρός. Διότι... Για όλα τα γυμναστήρια στις μπουνιές παίζουμε τα πρωινά. Όχι εκεί. Εμένα μου αρέσει να παίζουν μπουνιές στην εργασία, μεταφορικά εννοώ τις μπουνιές. Τι μπουνιές. Να παράξουν. Έχουμε πει 100 φορές πράγματα. Έχουμε συστήσει αυτό που διαβάζαμε στη γεωγραφία όταν είμαστε νεαροί, μικροί, στο σχολείο, στο δημοτικό. Τώρα γεωγραφία δεν χρειάζεται να διαβάσει. Γιατί δεν χρειάζεται, γιατί για, να μην GPS, ξέρουνε, GPS, για να μην ξέρουν τα παιδιά που είναι τα σύνορα της Ελλάδας. Κινδυνεύουμε. Έλα, μωρέ. Βέβαια, η Ελλάδα λοιπόν έλεγε, για να μην πηγαίνουμε από τα οικονομικά στα γεωπολιτικά, ναι. έλεγαν ότι είναι μια αγροτοκτηνοτροφική χώρα. Εμείς. Ναι. ναι. Ήτανε η πρώτη πρόταση στο βιβλίο της γεωγραφίας της Ελλάδος. Ναι. Λοιπόν, εγώ τι έχω πει τι? Παλιότερα. Ότι για να πάμε μπροστά πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Πού δηλαδή. Πού? Να το κάνουμε τώρα κέρματα. Δηλαδή. Πρέπει η Ελλάδα να αναπτυχθεί από τη γεωργία, την κτηνοτροφία. Έτσι, υπογράψαμε να μην παράγει. Και τον τουρισμό. Κάτι θα τώρα. Σου πω τώρα. Έχουμε βάλει υπογραφή. Ναι, μην... έχουμε βάλει υπογραφή, αλλά μην... μπορούμε μην... να καταγγείλουμε. Τι έχουμε να καταγγείλουμε. Και τέτοιο δικαίωμα. Θα πήραμε λεφτά. Τις συνθήκες. Τα φάγαν τα λεφτά. Το Μάστριχτ. Μάστριχτ. Βεβαίως. Κάτσε ρε Σιμαράτο, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ορίστε. Πήραμε λεφτά για να μην παράγουμε. Τα πήραμε τα λεφτά. Ναι. Πώς θα παράγουμε, το αφού απαγορεύεται.
Αυτό ευθύνονται οι πολιτικοί. Δεν ξέρω ποιοι φάγανε τα λεφτά. Δεν ξέρω ούτε εγώ. Εκείνο όμως τα πήραμε τα λεφτά. Ναι, μας έδωσαν τέσσερα πακέτα ο Ντελόρ. Τα πακέτα τα έδωσε ο Ντελόρτ. Ο Ζακ Ντελόρτ, πώς το λέγανε αυτός. Αντί λοιπόν να πάνε σε κάποιους παραγωγικούς τομείς όπως έχεις πει και εσύ. Ναι, αλλά ξένοι τα δώσανε ρε μαλάτι. Η μεγαλομανία, θα απαντήσω. Η μεγαλομανία των περισσότερων τα έκανε όπως λέει και ο Κωνσταντίνος και συμφωνώ μαζί του. Σουβλάκια και σουτζουκάκια. Ναι. Μπορεί και μπριτζόλες, δεν ξέρω, αλλά τα κάνανε και ρένε, πώς θα λένε εκεί, τζιπ. Άρα δεν δικαιούμαστε να παράγουμε. Πήραμε τα λεφτά, τα φάγανε 5, 10, 30 οικογένειες. Μάλιστα. Δεν ελέγχθησαν. Ναι, δεν δικαιούμεθα να παράγουμε κάποια προϊόντα. Δεν δικαιούμεθα. Κάποια άλλα όμως μπορούμε να τα παράξουμε. Ποια μπορούμε να παράξουμε δηλαδή. Τι μπορούμε πολλά, να παράξουμε. Δεν ξέρω συγκεκριμένα να πω το τάδε. Ποιος θα τα παράξει δηλαδή, πού. Θα τι τα εφορία, παράξουν τι εφορία θα αυτοί που κάθονται, αυτοί που κάθονται στις καφετέριες. Η εφορία μπορεί να γίνει 10-15% όπως είναι στα όμορα κράτη γύρω-γύρω και τρέχουν εκεί οι ελληνικές επιχειρήσεις. Ενά, στα Σκόπια, οι οποίες θα επιστρέψουν. Πήγαμε εκεί. Τα Σκόπια. Τώρα έκανα βάδιν. Ναι. Γυρνούσα από το Μετρόπολη το απόγευμα μετά το Καρατζαφέρι, μετά το τηλεάστη. Ναι. Επειδή δεν είχα αμάξι στο σπίτι, ξέρω, με τα πόδια. Να μην πληρώσω ταξί και ξοδέψω τίποτα κτλ. Πήρα την κατηφόρα, 3 χιλιόμετρα, 200 μέτρα είναι το σπίτι από το στούντιο. Κάπου 3-200. 3-200, ναι, 3-400. Και το πήρα κατηφόρα. Βλέπω μια κυρία, μια γριά κυρία και μια 62 χρονών, αδύνατη και με το σκύλο να πούμε, μιλούσε με έναν γέρο άλλον, σε 65 ο γέρος. Λέει, μάθε, δεν έφερα τα λεφτά και τα λεφτά. Του έλεγε για τα δόντια του, θα αναγκαστώ να πάω στα Σκόπια, λέει. Ωραία, αυτό το λέω. Προχθές δεν τον είδα εκεί, κατεβαίναμε με τον Χριστίδη που είχα κατέβει εγώ στο συλλαλητήριο. Αυτός ο κερατάς πίσω μου ήταν, πάει στα Σκόπια να κάνει. Πήγε κάνει στα Σκόπια, γιατί είναι φθηνά να πούμε τα δόντια. Ναι. Λέει, πάμε. Ναι. Αυτό είναι ευθύνη των Ελλήνων πολιτικών, των ελλειποβαρών. Πώς. Ελλειποβάρων, δεν μπορώ να τους πω αλλιώς, γιατί θα μας κάνουν μήνυση και δεν θέλω εγώ να βρείτε μπελά εδώ. Όχι, μέσα καλά από μένα. Κάνεις ελλειποβαρών, άκουλε. Οι άνθρωποι, ας πούμε, δεν είναι αντάξιοι να χειριστούν καταστάσεις. Ναι. Δεν είναι άξιοι. Καλά. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Παθητικά κάθονται, μαζεύουν φόρους. Δεν έχει άλλα χρήματα ο ελληνικός λαός, κύριε Τσακαλώτε. Καλά μωρέ, τώρα δεν είδαμε τώρα να κάνουμε τους πολιτικούς τώρα μάθημα. Όχι, δεν τους κάνω εγώ μάθημα. Εκείνο που ξέρω όμως είναι ότι όσο αυξάνουν το φόρο, τόσο αυξάνουν την ανεργία, τόσο στέλνουν τις ελληνικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό, τόσο φεύγουν τα παιδιά μας από την Ελλάδα. Είναι ντροπή δηλαδή αυτό που γίνεται. Ναι. Και να μου έχουν φέρει εδώ τους λαθρομετανάστες. Άντε πάλι. Οι οποίοι θα μείνουν εδώ. Συγγνώμη, ρε φίλε. Παρακαλώ. Με συγχωρείς. Παίρνουμε λεφτά για να φέρουμε τους λαθρομετανάστες. Δεν τα θέλουμε. Κάτσε, μπορούμε να παράξουμε και να κερδίσουμε. Κάτσε τώρα. Εμείς είμαστε τεμπέλικες. Δεν θέλουμε να παράξουμε. Παίρνουμε λεφτά για να φτούν οι λαθρομετανάστες όπως του λες εσύ. Δεν παίρνουμε λεφτά. Παίρνουμε. Παίρνουμε κάποια χρήματα που δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Όχι. Όχι. Βεβαίως, αυτό παίρνουμε το ξέρω. Λεφτά. Ναι, παίρνουμε αλλά λεφτά δεν για να μην παράξουμε. Δεν παίρνουμε. Ναι. Παίρνουμε. Όταν λοιπόν έχω εγώ εδώ πέρα τον κάθε ένα που έχει βρει την Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι, γιατί την έχουν καταντήσει μπατεσκυλάλε στην Τζίδικο τη χώρα. Πώς το πες? Μπατεσκυλάλε στην Τζίδικο. Ωραίο, ωραίο, θα το γράψω. Την έχουν καταντήσει έτσι και μπορεί ο καθένας να έρθει. Έρχεται. Ο λοιμός έχει τίποτα? Όχι. Γιατί. Όχι, δεν έχω. Είσαι καλά. Ναι. Εντάξει. Όταν έρχονται εδώ λοιπόν, τους νοικιάζουν σπίτι και πληρώνουν και δύο χρόνια μπροστά το ενίκιο. Ποιος το πληρώνει? Το κράτος. Αφού παίρνει λεφτά το κράτος. Μα δεν φτάνουνε, λένε δεν φτάνουνε. Μα έχει μοιχειώ. Τους δίνουν επιδόματα, μισό λεπτό. Τους πληρώνουν τη ΔΕΗ, το νερό, την ΕΙΑΘ και ό,τι χρειάζονται και τον Έλληνα τον έχουν άστεγο. Εντάξει. Τον έχετε άστεγο, ρε, τον Έλληνα. Δεν τρεπόσαστε και γράφει το Σύνταγμα. Ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, πρέπει να είναι εστεγασμένοι και συντηρηζόμενοι κανονικός και καθημερινός κύριοι της κυβέρνησης. Ποιο σύνταγμα το λέει αυτό? Το ελληνικό σύνταγμα. Το λέει αυτό μέσα. Βεβαίως. Πρέπει να είμαστε συντηρησμένοι. Βεβαίως και εστεγασμένοι άπαντες. Όλοι. Εντάξει. Λοιπόν, πού το? Ο Ντελόρ δεν μας έδινε. Πού το? Πού είναι, ρε, δημοκράτες? Δεν μπορείτε να κάνετε εργατικές πολυκατοικίες όπως είχαν κάνει αυτοί οι φασίστες, οι χουντικοί? Δεν μπορείτε να κάνετε. Μάλιστα. Μπορείτε, δεν μπορείτε. Διάλειμμα. Δεν μπορείτε. Είσαι λαύρος, είσαι. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε. Να πάμε. Λοιπόν, να πω
ότι το goldmall.gr είναι του ομίλου του Ανδρόνιδο. Goldmall, Μετρομίντια. Είναι όμιλος. Εντάξει, καταλαβαίνεις. Καλωσορίζει τον κόσμο στις έξυπνες και στις ποιοτικές αγορές. Σήμερα, πρόταση εξόδου για καφέ, κρασί, ποτό και όχι μόνο με έκδοση 50%. Γεύμα ή δείπνο στη μισή τιμή στο αγαπημένο καφέ ρέστρο το Κτήμα, στον Άγιο Παύλο, με πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα. www.goldmall.gr. Και υπάρχουν και άλλες μεγάλες προσφορές. Κερδίζετε ευρώ καθημερινά με ένα απλό κλικ. Με εκατοντάδες προσφορές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης. Καλές επιχειρήσεις δηλαδή, όχι να είχαμε να λέγαμε. Εξ όσων ακούω, βέβαια. Τώρα που έρχεται μεγάλη εβδομάδα και όσοι δεν νηστεύετε, μπορείτε να φάτε γύρω. Εγώ τρώω κάθε μεγάλη εβδομάδα γύρω. Ποτέ δεν τρώω γύρω. Ποτέ δεν τρώω γύρω, τρώω τη μεγάλη εβδομάδα για γούρι. Θα πάω στις γυροκαρβουνιές. Γύρο αρή τη ποιότητα, ο οποίο ψήνεται όρθια στα κάρβουνα, σε ειδική όρθια ψιστιέρα που λειτουργεί με κάρβουνο. Σ' αρέσει το φαΐ στο κάρβουνο. Βέβαια. Είναι νόστιμο, ναι. Είναι ψημένο στο κάρβουνο και είναι και χειροποίητο. Και φτεδάκι σπιτικό, χειροποίητο σουβλάκι και χωριάτικο λουκάνικο. Αυτό με το πράσο, το ξέρει το. Το τρικαλινό. Του τζουμαγιά λέγεται κάπω έτσι. Τρικαλινό είναι. Τρικαλινό. Είναι στην Άνω Τούμπα, να πούμε, στη Wall Street, να πούμε, τη Θεσσαλονίκη. Λαμπράκι με διαγόρα γωνία και για την παραγγελία. Τώρα, άμα είστε λιγωμένοι στην πείνα, να πούμε, και ακούτε Ραπτόπουλο και λες, άμα τι να πάρω, τι να κάνω, και είσαι σε αμφιβολία, τραβάς ένα 2-31-09-88-198 και λες, με είπε ο Ραπτόπουλος ότι έχεις γύρω στα κάρβουνα. Και επειδή το Ραπτόπουλο τον πιστεύουνε στην Οστιμιά, και επειδή εγώ θα πάω να κατασπαράξω Μεγάλη Παρασκευή ιδιαίτερα, εάν δεν βγω και με τον Κουλιανό, τον Μπιάκο, το ραγκάτσι και την γουρούνα τον κόκκινο που πάμε μια φορά το χρόνο και τρώμε εκεί οι άκου τι είπαν, θα εξηγηθώ γύρω αλμυρό φιστίκι. Επίσης, να πω ότι δεν με ενδιαφέρει που είναι Πάσχα, εγώ όλες οι μέρες είναι ίδιες, να πούμε. Οπότε, απόψη σου είναι αυτή, ναι. Η χαρτομαντία είναι για όλες τις μέρες. Χαρτομαντία λοιπόν, η κυρία Μέρη, ρίχνουν τα χαρτιά, παλιά πηγαίναν γυναίκες, τώρα βλέπω πάνε και άντρες πολύ. Πολύ άντριδοι, που έλεγε η γιαγιά μου Ζαμπέτα. Πολύ άντριδοι πάνε. Χτυπάς 6-9-49-77-42-63. Χτυπάς λοιπόν ένα τηλεφωνάκι. Το λέω αργά, έτσι όποιος θέλει να πάει να ρίξει τα χαρτιά και να δει. Δεν ξέρω, είναι. Πες εκεί Ραπτόπουλος, να πούμε. Σε δίκη ιδιαίτερα η κυρία. Ναι. Δεν ξέρω εσύ αν θες να πας και τα λοιπά. Ο Αλέφαντος πήγαινε σε καφετζού όμως. Στα μεγάλα μάτς πριν και τα λοιπά. Μετά έγινε θρήσκος. Το έριξε στον Άγιο Νικόλαο. Τώρα στα 80 δεν ξέρω, το βλέπω σε όλα μέσα είναι. 6-9-49-77-42-63. Λοιπόν, δεν θέλω κλάματα. Λεφτά πήραμε μπόλικα, τα φάγαμε σουβλάκια, σουτζουκάκια. Πήραμε λεφτά για να μην παράγουμε γάλα. Τα ξέρεις ρε μαλά, το καλύτερο. Τα ξέρω. Τα ξέρεις καλύτερα. Αλλά το θέμα είναι, ναι, ότι μας έλεγαν ψέματα. Ποιοι? Η πολιτική. Εντάξει, εγώ δεν θα ξεχωρίσω, ναι, να λέω. Όχι, δεν. Νουδουπασό. Οπα, δεν, τι. Και τα λοιπά, ναι. Και ΣΥΡΙΖΑ βέβαια ούτε συζήτηση, ναι. Εγώ θα πω ότι μας έλεγαν όλοι ψέματα ότι θα γίνουμε μια χώρα μπαίνοντας στην οικονομική κοινότητα παραγωγική, ναι. Θα έχουμε 300 εκατομμύρια πελάτες, ναι. Θα και όπως έλεγε και ο Χάρη Κλίν, θα. Λοιπόν, φτάσαμε τώρα στο σημείο η χώρα να είναι αποβιομηχανοποιημένη. Α, μπράβο, ωραία έκφραση. Ωραία. Τα παιδιά μας να τρέχουν στο εξωτερικό και να ψάχνουν για δουλειές στα σουμπλατζίδικα της Γερμανίας. Έχουμε και επιστήμονες. Έχουμε και επιστήμονες. Έτσι. Αλλά θέλω να πω, ναι, και εδώ πέρα ο τόπος ερημώνει. Ναι. Ο Μογγόλος απέναντι ο κουμπάρος του κυρίου Καραμαλή, του Κωνσταντίνου, του νεότερου. Μογγόλος. Τι θα πει Μογγόλος? Μογγόλος είναι αυτός που έχει έρθει από τη Μογγολία. Έχει. Αν έχεις προσέξει τα μάτια των Τούρκων, έχουν και ένα αξάν. Αξάν τι είναι αυτό? Αξάν, ένα τόνο που λένε στα γαλλικά. Τι τόνο δηλαδή, αγριάδα, τι? Όχι, είναι κάπως τρελαμάρα, σχιστά. Σαν τον Ανέστη Βλά. Α, σχιστά. Κάπως. Ναι. Ναι. Βέβαια, Τουρκάλες όμως, παρατηρώντας τις κυρίες. Στη Θάσο που πήγα εγώ. Ναι, έχουν μια βελτίωση. Όχι μια βελτίωση, βελτιωσάρα έχουν. Εντάξει. Βελτιωσάρα. Εντάξει. Ναι, όχι. Λοιπόν. Ναι. Μην το λες αυτό. Ναι. Και ξέρω, βρυχάτε λοιπόν. Βρυχάτε, ναι, κάνουν και καλό έρωτα, λέει εκεί. Έτσι είναι για τις Τουρκάλες. Δεν τις έχω. Δικές σας είναι πιο.
Δεν έχω τέτοια εμπειρία, δεν ξέρω. Ναι. Για να το λες εσύ, πιθανόν δεν να έχω εγώ εμπειρία, έχω μάθει. Έχεις ακούσει. Ενδείξεις οι οποίες είναι εκπληκτικές αποδείξεις. Μάλιστα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, βρυχάτε συνεχώς και αδιαλείπτως ότι θα μας πάρει εκείνο, θα μας πάρει τ' άλλο. Εκείνο που θέλει να πάρει είναι τα πιο εύκολα. Είναι τα πετρέλαια. Να ξέρεις. Ναι, και το φυσικό αέριο. Α, το φυσικό αέριο. Εγώ σου λέω για την πίσω πόρτα και σήμερα για το φυσικό αέριο. Ποια πίσω πόρτα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Θα σου το πω στο διάλειμμα. Αν μιλάς για το δίκαιο. Ναι, εντάξει. Ναι. Μάλιστα. Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Εγώ τον ενημερώνω ναι. ότι δεν τους φοβόμαστε. Ναι. Ότι οι Έλληνες δεν είναι αυτοί που βλέπεις στις τηλεοράσεις. Τώρα ο Ερντογκάν ακούει Μετρόπολης, να έχεις υπόψη σου. Μακάρι ναι. να ακούει. Ναι. Λοιπόν, εμείς που είμαστε Έλληνες, Έλληνες. Δεν τον φοβόμαστε. Η δύναμη Δέλτα. Δέλτα. Ναι, που έκανε άσκηση επρόχθες. Άσκηση. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνετε, κύριε Ερντογάν, τι μπορεί να σας κάνει. Τρέμει τώρα τη Δέλτα, Ερντογάν. Ναι. ναι. Λοιπόν, επίσης, δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν αυτό που γίνεται τώρα στην Κύπρο, να έχει τόσες πλουτοπαραγωγικές πηγές, να την έχουν αποσχίσει από την Ελλάδα. Η Κύπρος είναι ένα ελληνικό νησί. Δεν το βλέπω. Ο Κίμωνας. Ποιος Κίμωνας? Ο στρατηγός των Αθηναίων, ο Ναύαρχος, πήγαινε λάμνοντας με τις Τριήρης. Έκαναν κουπί δηλαδή, για να σας το πω έτσι. Προπόνηση. Ναι. ναι. Και φτάνανε στην Κύπρο και την απελευθέρωναν από τους Πέρσες. Τότε. Τους Ανατολίτες. Τότε. Ναι. ναι. Και επίσης. Ο Κίμωνας. Στρατηγός ήταν. Ναι, ναι. Και επίσης για κάτι που δεν ξέρουν ίσως κάποιοι, να τους ενημερώσω. Ότι τα σύνορα Ανατολής-Δύσης τα θέσπισε ο Μέγας Αλέξανδρος. Τώρα σε ακούν οι κομμουνιστές και γελάνε. Οι κομμουνιστές. Ναι. Οι κομμουνιστές. Ναι. Παρόλο ότι δεν μας περισσεύουν γιατί είμαστε λίγοι οι Έλληνες. Ναι. Με τους αλληλοσπαραγμούς κυρίως και τα πολιτικά λάθη μείναμε λίγοι. Ναι. Και εμένα προσωπικά δεν μου περισσεύουν. Ναι. Αλλά όταν κάποιος έχει θεό του το κόμμα, το Σοβιέτ, τον Πατερούλη, το Στάλιν. Το αρχιπέλαγος Γκουλάγκ, το Ντρότσκι και όλους αυτούς, τους οποίους αντιγράφουν οι νυν κυβερνώντες. Ναι. Έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι, εγώ δεν μπορώ να τους προσμετρήσω, διότι δεν έχουν εθνική συνείδηση. Ναι. Μας έκαναν συμμοριτοπόλεμο. Ναι. Αυτή τη στιγμή οι υπουργοί παιδείας κοιτάνε να διαλύσουν την παιδεία. Ναι. Να εξαλείψουν το χριστιανισμό, ενώ η Ελλάδα είναι ένα κράτος όμεμων, έχουμε το ίδιο αίμα. Τι θα πει όμεμο? Είναι ομόθρησκο, έχουμε την ναι. ίδια θρησκεία. Και από εκεί και πέρα αυτά όλα κυνηγάνε να τα καταργήσουν. Ναι. Τους πληροφορώ ότι υπάρχουν και άλλοι Αμβρόσιοι οι οποίοι δεν είναι παπάδες και οι οποίοι είναι παλικάρια. Επίσης, με στεναχώρησε μια είδηση που διάβασα ότι στον πύργο της Ηλίας ήταν ένας παιδεραστής 67 ετών. Άντε καλέ στον πύργο της Ηλίας που Άντε ήταν καλέ. Παιδεραστής ναι. στον πύργο της Ηλίας. Είναι ώρα κάποια στιγμή να επανέλθει στον πύργο της Ηλίας. Ο νόμος. Άκουρεσαι, είδε παιδεραστή στον πύργο της Ηλίας και τον φάνηκε παράξενο αυτό. Άμα τον έβλεπα από τα χέρια μου θα τον βγάζανε 1000 αποδίτες. Μπορεί να ήταν πυγμάχος. Ναι, δεν μπανα, ήταν ό,τι να ήταν. Εκείνο που έχω να πω. Παιδεραστή στον πύργο της Ηλίας και τον φάνηκε παράξενο αυτό. Όχι, δεν μου φάνηκε παράξενο. Μου φάνηκε το ότι αυτό θα μπει μέσα 2-3 χρόνια και θα τον βγάλουν έξω να κάνει τα ίδια. Έχω ρίξει ένα ξύλο. Κύριε Παρασκευό, που λέει έλεος. Άστορε, έχω ρίξει ένα ξύλο. Ναι, εδώ κοντά έμενε. Σε ένα λοχαγό από τον πύργο της Ηλίας. Το 1988. Για ποιο λόγο? Θα σου πω για ποιο λόγο. Θέλω ένα μήνα να απολυθώ από φαντάρος. Είμαι τρίτο σώμα στρατού. Είμαι πίτα στην προπόνηση, στις τρεις προπονήσεις την ημέρα. 7 το πρωί, 11 το πρωί και 5 το απόγευμα. Τρεις προπονήσεις την ημέρα. Κάπα 20 στον πάγο καμπέζα. Τέρμα. Με κόψαν λόγω ύψους επειδή ήμουν κοντός και καλά κάνανε. Γιατί ήταν ψηλούς, ήταν εκεί. Σωστό. Βέβαια, ναι. Κάθομαι εκεί στο 490 ταβ δέλτα εκεί πέρα. Ένα, πώς το λένε, διαβιβάσεις ήταν εκεί. Τάγμα διαβιβάσεων. Ναι. Μόλις γύρισα από την πρώτη προπόνηση να πούμε και ήθελα να φάω κάτι σοκολατοειδή. Είχε κάτι κόκ εκεί. Τα ξέρεις τα κόκ. Βέβαια. Τα θυμάσαι, έχει λυτήρι τα κόκ. Ένα κόκ, έλεγε αραγπάκι σοκοκέικ, δεν ξέρω πώς το λέγανε. Και μια γκαζόζα μπίλια είδε. Και περίμενα, μάλλον 5-6. Προσπερνάει αυτός ο λοχαγός εκεί και, τέλω, και του λέω: Καλά, λέω, γιατί δεν κρατάτε τη θέση σας, κύριε Λοχαγιά? Ποιος εσύ, ρε, μου λέει να πούμε. Α, μάλλον θα γίνει μανούρα. Ψόφιος εγώ για μανούρα τώρα. 50 τώρα, τότε ήμουνα 20. Καταλαβαίνεις τώρα εγώ. Ψόφιος για μανούρα τώρα, στα 20 τώρα να με φαντάζεις, 74 κιλά.
Λέει, τι είναι ένα καλό παιδί μου, λέει, άμα λέω, τι είναι, του λέω, τι, κρατήσει τη θέση σου, του λέω. Ξέρει από πού είμαι εγώ, μου λέει, από πού είσαι, ρε, μου λέει, λόγω από την Τούμπα είμαι να πούμε. Ξέρει από πού είμαι εγώ, ρε, λέει. Λέω, από πού είσαι εσύ. Από τον πύργο τη Ηλία, μου λέει. Και τι να κάνω που είσαι από τον πύργο τη Ηλία, του λέω. Και τι μου λέει, χιλιτήρι, το έχω πει. Πρέπει να το έχω πει. Εμένα που με βλέπει, λέει, εγώ επίδειξα την ίδια μου τη μάνα, λέει, από τον πύργο τη Ηλία. Μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ, τέζα. Τέζα! Πόσα δευτερόλεπτα, 12, 11, 11,5, 13 δευτερόλεπτα. Άσο, 2, 3, 5, πα, 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 κάτω. Μπαμ, έρχονται εκεί, με συλλαμβάνουν, μου χτύπησε ανώτερο. Ποιος μέσωσε? Δεν γνωρίζω. Ο Νίκος ο Παπαβραμίδης. Του γούμενου το τσιράκι, να πούμε, στον ΠΑΟΚ. Ο Νίκος ο Παπαβραμίδης, ένα ομορφόπεδο έτσι, σαν τον Λάκη Κομνηνό, να πούμε, ένα λεβέντο γκόμενο, να πούμε, μπρουτάλ, έτσι, με βαριά φωνή κτλ. Πλουσιόπεδο, να πούμε, από το πανόραμα. Και καθάρισε αυτό. Θα τρώγα στρατοδικείο. Μπαούλο τον έκανα όμω. Του ρίξα ένα ξύλο. Ναι, γιατί ο ΚΑΠΑ20 το απαγορεύει αυτό που έκανε. Τι το λέει? Ο ΚΑΠΑ20, ο στρατιωτικό κανονισμό. Του λέω, πάτε με όλο στο στρατοδικείο και θα να δείτε, λέω, τι μου είπε αυτό, να πούμε, και τον μπλάκωσα. Έχω και του μάρτυρε. Οι μάρτυρε λακίσανε, βέβαια. Σκόθηκαν, φύγανε. Ναι. Κανένα μάρτυρα. Ο κυλικιάρχη δρόμο. Σου λέει, με αυτόν τον τρελό τώρα εδώ. Τέλος πάντων, βρήκα κάτι. Καθάρισες. Μέσα. Έφαγα 30 μέρες φυλακή εκεί πέρα. Εντάξει. Σβηστήκανε 20. Καθάρισε ο Παπαβραμίδης. Να, καλά τώρα που μ' ακούει. Εντάξει, γιατί είμαι σωστός σαν άνθρωπος. Όταν ήρθε ο γούμενος στον ΠΑΟΚ, ήταν ο Παπαβραμίδης. Δεν μπορούσα να πω για τον Παπαβραμίδη τίποτα. Γιατί με είχε κάνει. Πώς το λένε. Με είχε σώσει. Και δεν μπορούσα να, και να πω, ας πούμε, στραβώ. Στον Παπαβραμίδη και μου λέει, καλά ρε τον Παπαβραμίδη, δεν τον κολλάς. Έχω λόγο, λέω, τον Παπαβραμίδη. Όταν κοπάνισα τον λογαγό και τον ξάπλωσα ανάσκελα, μέσα στον Παπαβραμίδη. Το πώς θα γίνει. Ναι, να γιατί κολλήσω τον Παπαβραμίδη αφού με έκανε καλό. Πώς θα γίνει. Στην καλύτερη περίπτωση, ναι, θα έτρωγες 5 χρόνια στη Σουφουκού. Τι είναι τα 5 χρόνια? Στρατιωτικές φυλακές Καβάλας. Θα πήγαινα στην Καβάλα 5 χρόνια. Ναι. Δεν είχε και καμία καβαλιώτησα να με παρηγορεί. Ναι. Δεν εκεί το τα χρόνια. Στην Καβάλα θα με στέλναν 5 χρόνια. Δεν πώς θα πάω 5 χρόνια. Θα πλήρωνε ο μηταράς, θα με βγάζανε. Θα με βάλουν 5 χρόνια. Α, δεν ξέρω. Α, ότι με λεφτά όλα γίνονται. Τον είχα βάλει τον φουκαρά μέσα, πόσα λεφτά θα ρίχνει και κάνα. Υπάρχουν και πράγματα που γίνονται χωρίς λεφτά. Φύγε από εδώ. Εντάξει, είδες όμως χωρίς λεφτά. Μα μου από εκεί και τα λοιπά. Έκανε κακή κουβέντα αυτός. Έριξα γροθιές εγώ. Τον έπριξα βέβαια. Τον κατέβασα κάτω το μάτι, τον έπριξα, βούλωσα το μάτι, τον πύργο της υγείας είσαι. Εγώ μετά από την Τούμπα ρε, τον λέω, τρελό. Τέλος πάντων, πάρ' τις μπουνιές σου, να πούμε, να μάθεις να μιλάς σωστά. Λέγε λοιπόν εσύ που σε φάνηκε παράξενο στον πύργο της υγείας που βρήκα παιδεραστή. Είναι θέμα παράξενο. Ναι, ναι, ναι. Είναι θέμα ότι τον πιάσατε τον κύριο. Ναι. Κύριο σε εισαγωγικά. Ναι, ναι, το πιάσανε. Στον τοίχο. Στον τοίχο. Βέβαια, αυτοί και οι έμποροι ναρκωτικών. Και οι δύο. Ναι. Οι οποίοι όχι δεν προσφέρουν μόνο στην κοινωνία. Ναι. Αλλά κάνουν το χείρι στο κακό. Ναι. Οι μεν τραυματίζουν και σκοτώνουν παιδικές ψυχές. Ναι. Και οι άλλοι σκοτώνουν τους νεαρούς με διάφορες σκόνες. Δεν τους χρειαζόμαστε. Τώρα γιατί είναι σαν Ολυμπιακός που είσαι. Αν χαρήκατε που πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα και της το δώσατε, να πούμε, και βάλατε πλάτη. Είχα πει, ναι, ότι αν δεν το παίρνουμε εμείς, μου είναι παγερά αδιάφορο ποιος θα το πάρει. Απλά ήθελα να πω κάτι για τον κύριο Σαββίδη, ο οποίος μου είναι συμπαθής καθόψιν, γιατί δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Χαιρετίσματα να δώσω τον φίλο μου τον Νεαπολίτη. Μου με ενημερώνει, τέλος πάντων, για κάποια πράγματα που έχουν σφίξει όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και μου έχει πει ότι είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα, να πούμε. Κάπως έτσι λέει. Δεύτερο φορά είναι στα πράγματα μέσα, να πούμε, κάτω Αθήνες και τα λοιπά. Το στέλνω τα χαιρετίσματα, να μην τρομοκρατώ τον κόσμο εγώ και τα λοιπά. Όχι. 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 Ναι. Αλλά ναι, έχω να του πω ότι αδίκησε τον εαυτό του, τίποτα άλλο. Ποιος? Ο κύριος Σαββίδης, ο Ιβάν, ο Γιάννης ο Σαββίδης. Γιάννης? Γιάννης είναι το Ιβάν. Γιάννης είναι. Ναι, θα τον προτιμούσα Γιάννη εγώ. Ναι, εντάξει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού έτσι. Τώρα εσείς γιατί πήγατε στο πλευρό της ΑΕΚ? Γιατί εγώ δεν ξέρω κανέναν να είναι στο πλευρό της ΑΕΚ. Τι δεν ξέρεις κανέναν? Όχι. Όχι. Από πού είναι στο πλευρό της ΑΕΚ? Για ρώτα τον κόσμο να πούμε τι πιστεύει. Δεν ξέρω τι πιστεύει, θα μάθουμε. Εκείνο όμως που ξέρω. Για ρώτα που βοάει η πόλη, να πούμε, η Βόρεια Ελλάδα, ότι Ολυμπιακός και ΑΕΚ και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός τα έχουν βρει μια χαρά. Ο Μελισανίδης, να πούμε, τα έχει βρει ο Μαρινάκης με τον Αλαφούζο.
Δεν να μα πούνε οι Παναθηναϊκοί πώ νιώθουν, πόσο περήφανοι είναι ο Κλόπο δικηγόρο που στέλνει δεν μηνύματα. Δεν είμαι φίλο με τον πρόεδρό μα. Ναι, ναι. Ούτε ξέρω τι κάνει, όπω και εκείνο δεν ξέρει τι κάνω εγώ. Απλά θέλω να πω. Πάθο Μαίδη, 2 η ώρα τη νύχτα μετά τη Τελιγούμαν. Πώ το Τελιγούμαν. Deadly Woman. Deadly Woman εκεί με την Κάντι Ντελόγκ και εκείνη την κόμενα την κοτομάλα να πούμε. Θανατηφόρε κυρίε. Θανατηφόρε ναι. Και με την πράγματι, την ψυχολόγο του FBI, την Κάντι Ντελόγκ, την ξέρει. Κάποιε φορέ έχω δει. Ναι, η Κάντι Ντελόγκ έχει είναι πράκτορα. Από το FBI. FBI είναι ψυχολόγο. Τρομερή, βέβαια, τη βλέπω εγώ. Επιτρέπεται ρε Αλαφούζε να βγαίνουν θέματα για το Μαρινάκι και να τον βάζει στο Θωμαίδη 2 η ώρα. Μετά τη νύχτα και με την τσίπλα ο Μπούζος την άλλη μέρα το πρωί να πάει ξυπνήσει να πούμε. Τι άπει 2 η ώρα ρε. Δίκη στο sky να πούμε. Deadly, πώς τις είπες. Deadly woman να πούμε. Deadly woman. Deadly women. Deadly women. Όλες τις ανώμαλες εκεί που σκοτώνει τις βίδες 12 ώρα και βγάζει μετά το Θωμαίδη ώρα 2. Και εδώ 2 ώρα 2 ρε. Τηλεόραση να πούμε. Πρέπει να είναι παρανοϊκός. Όχι, βλέπω. Ή να μην τον πιάνει να πούμε. Εγώ τον βλέπω. Τον βλέπεις ρε Γιάννη, τον βλέπεις. Δηλαδή το ίδιο την έδειχνε η ώρα 10 την εκπομπή. Και το μάλιστα... ίδιο είναι. Πάει και το σάβει να πούμε το Θωμαίδη. Το Θωμαίδη το λέω, δεν μου αρέσει αυτό. Ναι. Σε κουπανάκι 2 η ώρα να πούμε. Deadly woman τώρα. Ναι. Εμάς μας είναι πάντως στη θύρα 7 ναι. Και στην Πέφο. Ναι. Παγερά διάφορο αν θα το πάρει η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός. Αν δεν το πάρουμε εμείς, δεν μας ενδιαφέρει. Λυσάξατε λέει. Δυστυχώς, λυσάξατε. Πήγε ένα ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Κάνατε τους πεθαμένους, πέφτατε κάτω. Να φάει πάω την τιμωρία. Ήρθε η ΑΕΚ εδώ. Ο διαιτητής να πούμε, ο 6200 εμείς, ο άλλος Φράγκο δεν έδωσε τέλος πάντων. Έπο μέπο. Και άστα να μην τα πω τα από το μεσημέρι. Να μην επαναληφθώ να πούμε. Τα τρίγωνα πανοράματα. Τα τρίγωνα, ναι. Μάλιστα. 6200 ήταν. Και άλλα 7 εκατομμύρια σου ρωτεί 7 και 7, 14. Και το παίρνει ο κοντό, ο τσιγκουναρά να πούμε. Και κάνει και γήπεδο τζάμπα. Για να τραβά τις τρίχες του προκτού σου, να πούμε. Συνέχισε. Τι να πω. Τι εγώ να εκείνο που ξέρω ναι. Είναι ότι η ομάδα μου από πέρυσι το Φεβρουάριο και ναι. Το έλεγα και στη Μαρμίτα. Μαρμίτα, βέβαια. Στην τηλεόραση και το είχα πει και εδώ που είχα έρθει κάποιες φορές. Και όταν λέμε κάτι δεν το αλλάζουμε γιατί είναι έτσι. Έτσι το πιστεύουμε. Δεν κάνεις γυρίσματα. Έγινε ναι. Η ομάδα ρευστών χρήμα. Δεν επάρθει. Κανείς παίκτης που να είναι άξιος λόγου. Επίσης οι προπονητές πλην του Τάκη του Λεμονή για μένα δεν έκαναν για αυτή την ομάδα γιατί ο Ολυμπιακός δεν πειραματώζω. Λοιπόν και από εκεί και πέρα ήρθε αυτό που ήρθε φυσιολογικά. Δηλαδή εγώ δεν περίμενα ότι ο Ολυμπιακός μετά τις πρώτες 5-6 αγωνιστικές μου έδειχνε ότι θα πάρει πρωτάθλημα διότι δεν μπορείς να μου κερδίζεις 2-0 στο ΆΚΑ την ΑΕΚ και να χάνεις 3-2 μέσα σε 15 λεπτά. Είμαι αρτών. Ναι. Εμένα δε προσωπικά και φαντάζομαι κι άλλους θα μας συνέφερε να το πάρει ο ΠΑΟΚ και δεν χαϊδεύω αυτιά. Δεν τους βλέπω να βγαίνουν Ολυμπιακοί. Αντί... Ακού λίγο να στηρίξουν και να πούν ναι ρε ο ΠΑΟΚ έχει δίκιο. Και δεν μιλάω για τους παράγοντες του Ολυμπιακού. Έχουν εμένα που τα λέω. Ένα λεπτό. Εσύ τα λες. Εσύ λες παγερά διάφορο με αφήνει. Δεν βγαίνει κανένας οπαδός του Ολυμπιακού τώρα που ξεκαθαρίζει το τοπίο να πει ρε παιδάκι μου, δηλαδή γιατί να το πάρει η ΑΕΚ, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν στηρίζουν. Δηλαδή ούτε οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Δεν βγαίνουν ούτε οι οπαδοί του Παναθηναϊκού να πούνε. Εδώ βγαίνουν όλοι. Ναι. Παραβγαίνουν μόνο οι ΑΕΚΣΥΔΕΣ, οι οποίοι ας πούμε ενδιαφέρονται γιατί η ομάδα τους θα το πάρει. Και λένε ρε παιδί μου, να εμείς δεν φταίμε και δεν κάνουμε και είμαστε άξιοι και παίξαμε μπάλα. Αυτοί βγαίνουν. Δεν βγαίνουν οι Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί να πούνε. Όχι ρε παιδάκι μου, ΠΑΟΚ το άξιζε ή γιατί να γίνει έτσι τιμωρία. Να πάρουν και να πούνε δεν γουστάρω να το πάρει η ΑΕΚ. Δεν λένε τίποτα. Μα... η σιωπή ναι. Τους είναι συγκαταβατική. Δηλαδή σαν να λένε εντάξει μόνο καλά είναι το πήρε η ΑΕΚ. Τι ναι. Θα τα πάρουν. Εγώ είμαι η φωνή της ομάδας. Και σου λέω. Όπως μου έχουν πει από κάτω. Από τη Βόρεια Ελλάδα, Ελλάδα. Από Λάρισα και πάνω. Όσοι είναι ας πούμε Ολυμπιακοί. Από Λάρισα και πάνω. Όσοι είναι Ολυμπιακοί. Κατερίνη, ξέρω από εδώ Κεντρική Μακεδονία. Έχει πολλούς Ολυμπιακούς. Αρκετούς θα λέγαμε. Προτιμά να το πάρει η ΑΕΚ. Όχι. Ναι, άκουμε ένα που σου λέω. Εγώ το έχω όχι. Μελετήσει. Το έχω κάνει. Όχι. Το έχω μελετήσει το έργο. Όχι. Γιατί δεν γουστάρουν τους παοξίδες. Όχι. Ναι, οι Ολυμπιακοί στη Βόρειο Ελλάδα που έχουν φάει και μπούλινγκ, έχουν φάει και βρισκές και κατάρες και χίλια δυο από τους παοξίδες. Λένε αμάν, οι Βορειοελλαδίτες Ολυμπιακοί και οι Βορειοελλαδίτες Παναθηναϊκοί. Αυτό είναι καταγεγραμμένο από μένα, είναι δικό μου.
Προτιμά χίλιες φορές να το πάρει η ΑΕΚ. Τώρα, από το αυλάκι και κάτω εκεί πέρα τι γίνεται, δεν μπορώ να το ξέρω. Θα ήθελα όμως να ακούσω όταν ανοίξουμε σε κάνα δεκάλεπτο γραμμές. Ναι. Θα γούσταρα να ακούσω, δηλαδή, πώς. Γιατί άμα βγει ο Ολυμπιακός, από πού είσαι? Αν πει Αλεξανδρούπολη, θα τον κρίνουμε αλλιώς. Αν πει Πελοπόννησο, πύργο υγείας, ας πούμε, θα τον κρίνουμε αλλιώς. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ανοίξουμε γραμμές, να δούμε. Πάμε. Πάντως, ναι. Εγώ θα προτιμούσα ο ΠΑΟΚ τα δύο πρωταθλήματα του να τα κάνει τρία παρά η ΑΕΚ. Εσύ. Τα... Ναι. Τα 12 ή 13, νομίζω, έχει. Δεν μπορώ να θυμηθώ επακριβώς. Θα τα κάνει 14 ή 15. 13 έχει. 13 έχει. Πρωταθλήματα. Άρα να τα κάνει 14. Με συμφέρει ο ΠΑΟΚ τα δύο να τα κάνει 3. Ναι. Το είχα πει και πάλι στη Μαρμίτα στην τηλεόραση. Το επαναλαμβάνω γιατί δεν είμαι, πώς το λέει αυτός ο διαιτητής, ο Κωνσταντινέας, μπιφτικάς. Ναι. Ναι. Να τα γυρίζω δηλαδή κλπ. Εκείνο δε που ήθελα να συμπληρώσω σχετικά με την προηγούμενη συζήτηση είναι να πω ότι η Ελλάδα ανέκαθεν πάσχει από πολιτικούς που να την αγαπάνε. Πάσχει από πολιτικούς που να μην κοιτάνε την τσέπη τους, να μην είναι πολιτική κατεύθυνσης, αλλά να είναι πολιτική χώρου. Να είναι πατριώτες. Μάλλον δεν είναι πατριώτες οι πολίτες. Είχα πει κάτω στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία μας, ναι, Μακεδονία, ότι αυτοί οι κύριοι που προσπαθούν να δώσουν το όνομα με παρένθετο πάνω κάτω, βόρεια, νότια και όλα τα σχετικά, παραχωρούν έδαφος. Εάν δεν το καταλαβαίνει ο κύριος Κοντζιάς που έχει γίνει 250 κιλά και δεν νομίζω να... όταν ανεβαίνει στη ζυγαριά αντί για αριθμό κιλών, μάλλον θα βγάζει ένα-ένα στα γράφη η ζυγαριά, κύριε Κοντζιά. Και πάτε εκεί πέρα και μου συναγελάζεστε με αυτούς. Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με τον Ζάεφ. Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με τους γενίτσαρους. Μάλιστα. Με καταλαβαίνετε? Μπορείτε να καταλάβετε. Τέλος πάντων, λες εσύ. Από εκεί και πέρα λοιπόν, για να κλείσω και το προηγούμενο θέμα. Κλείστο. Ο παιδεραστής, ναι, και ο έμπορος ναρκωτικών, ναι, ναι, δεν ωφελούν την κοινωνία. Δεν χρειάζονται στον τοίχο, στην Κεσαριανή, στο Γουδί έχει μέρη. Έχει μέρη. Ας λειτουργήσουν για κάποιους τέτοιους και ας φροντίσουν οι συμπατριώτες μας όταν έρθει η ώρα των εκλογών να κοιτάξουν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους στα μάτια και να πάνε να το κάνουν. Όλοι. Ας ψηφίσουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν θα τους κατευθύνω. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Ο ρόλος μου είναι να αφυπνίσω συνειδήσεις. Κοιτάξτε τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας στα μάτια και πηγαίνετε. Μάλιστα. Γιατί κύριε Μαλάτο να χαριστούν τα χρέη, λέω για 38. Αυτό θα ευνοήσει τους τεμπελχανάδες και τους ρέμπελους που πήραν δάνεια και φάγαν τα λεφτά τους σουβλάκια και σουτζουκάκια και όχι τους εργατικούς και τους νοικοκύριδες. Γιάννης Παναθηναϊκός από τα Μέγαρα, λέει ο φίλος. Γιάννη Παναθηναϊκή από τα Μέγαρα, ναι, που έχετε και τα κοτόπουλα εκεί. Τι κοτόπουλα είναι? Κοτόπουλα μεγάρων, είναι ονομαστά. Ναι. Βεβαίως. Και τα αυγά σας. Θα γνωρίζεις πάρα πολύ καλά την πολιτική των κυβερνήσεων τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια, τουλάχιστον, οι οποίοι προκρίνουν εις βάρος σας τα ξένα προϊόντα. Δηλαδή, σε λίγο, εκτός από κοτόπουλα δεν ξέρω από πού και άγνωστου προελεύσεως, θα μας φέρνουν και αυγά μακράς διαρκείας. Ναι. Εντάξει. Εδώ η Ελλάδα, ναι, εισάγει ντομάτες από το Βέλγιο. Καλά που έχω μαλλιά και τραβάω δηλαδή. Ναι. Τώρα ο Ραπτόπουλος τι να τραβήξει που τις βλέπει στο τελάρο Βελγίου? Πού το βρήκε τον ήλιο το Βέλγιο? Πού βρήκε τις ντομάτες στο Βέλγιο? Είσαστε για ντομάτες, κύριοι. Και επίσης το Υπουργείο Γεωργίας αντί να το έχετε στην Αθήνα να το φέρετε στη Λάρισα. Γιατί? Γιατί εκεί πρέπει να είναι, στη μέση της Ελλάδας, στο Θεσσαλικό κάμπο. Λες. Βεβαίως. Ναι. Επίσης. Ναι. Για να κλείνουν το δρόμο μετά και ναι. Ναι, ναι, ναι. Επίσης, να μην χρειάζεται για να πάρει ο άλλος μια σύνταξη από τη Βόρεια Ελλάδα να κατεβαίνει στην Αθήνα επιτέλους. Γι' αυτό λένε για το κράτος της Αθήνας. Τους δίνουμε αφορμή εμείς κάποιες φορές και πρέπει να σταματήσει αυτό. Τη Σχολή Εθνικής Αμήνης να την κάνουν στην Αλεξανδρούπολη και όχι στη Βάρη, γιατί τα νέα παιδιά αυτά που αύριο θα είναι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων δεν έχουν ανάγκη να τρώνε κοκορέτσια.
Εκπαίδευση θέλουν και στρατιωτική ζωή. Καλά. Ο 512 μου λέει: δεν σέβομαι τα λεφτά των ακροατών που στηρίζουν το Μετρόπολης, γιατί δεν διαβάζω όλα τα μηνύματα. Κοίτα, τα μηνύματα τα διαβάζω όταν είναι ευανάγνωστα. Προφανώς για το μήνυμά σου δεν ήταν ευανάγνωστο και γι' αυτό το διάβασα μισό. Δεν ξέρω αν φταίει εσύ. Κάποιος από τους δυο μας φταίει. Ή εγώ δεν διαβάζω καλά, ή εσύ δεν γράφεις καλά. Καλησπέρα κύριε Ναμαρά, είστε Περιστεριώτης. Μήπως γνωρίζετε το Θανάση το Μουστάκια, τον Παναθηναϊκό που έμενε στο πεζόδρομο? Εννοείς το τσίκι τσίκι πάω. Ξαναστείλε. Το Θανάση το Σκλήρι θα λες. Ναι. Το 52 γεννηθής είναι εκείνος. Βλέπω τον Βέγκο τώρα ως Αγαθοκλή για χιλιοστή φορά και στο ράδιο ακούω Ραπτόπουλο. Η γυναίκα μου λέει πως τρελάθηκα. Ναι. Ο 335. Μαλάω το Παοξής Βασίλη, σου βγάζω το καπέλο, δεν έχω παντρευτεί. Αλλά σε όλες τις σχέσεις μου που με γνώρισαν οι μανάδες των κοπελιών μου, με συμπαθούσαν και σε καυγά πάντα παίρνανε. Το παίρνανε με έψιλον το γράφει. Το μέρος μου. Μάλιστα την ίδια συμπάθεια κέρδισα και από παπά Ολυμπιακό Πυριώτη και κάναμε και χαβαλέ για τις ομάδες. Λέω 3.35. Ναι, γιατί τώρα να βγάζουμε τα μαχαίρια για τις ποδοσφαιρικές ομάδες και για την τσέπη του κάθε Προέδρου, αγαπητοί φίλοι. Άλλο λέει αυτός. Το θεωρώ ήμαρτον. Άλλο ήμαρτον. Λέει αυτός. Τι λέει και δεν κατάλαβα. Το ότι με τις πεθερές τα είχε καλά. Τα είχε καλά, ναι, το άκουσα, ναι, αυτό. Λαμόγια είστε εσείς. Μα το είπα και εγώ πριν, ναι, αυτό. Βέβαια. Βέβαια. Γιατί κύριε Μαλάτο να χαριστούν τα χρέη. Εμείς οι Ολυμπιακοί χαρήκαμε που το Περιάκη διότι πήρε το πιο αστείο και χιδαίο πρωτάθλημα ever. Με δικαστήρα και Brexit δεν θέλαμε τον ΠΑΟΚ γιατί είμαστε κρυφοκαψούρες μεταξύ μας και δεν θέλουμε τέτοια ρετσινιά σε αυτούς. Δεν είναι τρολάρισμα, λέω 467. Ραπτόπουλο, ΠΑΟΚ με δύο πρωταθλήματα έχει 1.000.000 κόσμο σχεδόν. Αν είχε 12 όπως είχε η Κούλα, πόσοι θα ήμασταν. Σκίδρα 4. Μην ξεχνάς ότι είστε μόνοι στη Βόρεια Ελλάδα στην Αλφα Εθνική, έτσι. Είστε 1.000.000. Και αν ήσασταν 12, σίγουρα. Δεν θα ήσασταν. Ναι, θα ήσασταν παραπάνω. Θα ήσασταν 1.300. Ναι, ένα εγώ 200, θέλω να πω να μην υποβαθμίζουν, έτσι, την, ναι, ΑΕΚ. Ναι. Γιατί η ΑΕΚ είναι μια σεβαστή ομάδα. Άσχετα, ας πούμε, το τι πιστεύει ο καθένας, να μάθουμε να ιεραρχούμε, βρε παιδιά. Κάποτε πρέπει οι Έλληνες να παραδέχονται κάποιον ότι είναι καλύτερός τους. Όσο δεν μπορούμε να το διακρίνουμε αυτό, θα έχουμε το χάλι που βλέπετε. Μάλιστα. Τέλος. Για την ΕΙΑΘ έχεις να πεις τίποτα? Για την ΕΙΑΘ θέλω να κάνω μία σύσταση σε όσους μας ακούν. Επειδή δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να προκύψει, ναι, σας συστήνω να γεμίσετε ό,τι κουβά έχετε, ό,τι λεκάνη έχετε, όποια άδεια κατσαρόλα έχετε και εγκατακλείδει την πανιέρα σας με νερό, για να μην υπάρξει κίνδυνος διακοπής, για να μπορείτε να τακτοποιείτε τις υποθέσεις του σπιτιού να μην αναλύω. Επίσης, πληροφορία που μου έδωσε αγαπητός μου φίλος ΠΑΟΚΤΖΙΣ, ναι, μέσα από την ΕΙΑΘ, μου είπε ο άνθρωπος ότι από το 76 έχουν να κάνουν συντήρηση. Πάλι καλά που έχω μαλλιά και τραβάω, κύριοι, ήμαρτον. Δηλαδή είναι δυνατόν? Είναι σαν να μου αφήνει κάποιος ένα αυτοκίνητο 5 χρόνια χωρίς να πάει στο συνεργείο και μετά λέει μου χάλασε το παλιάμαξο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος είναι διοικητής στην ΕΙΑΘ? Ποιοι ήτανε? Τι κάνανε? Ποιος τους έλεγε? Ο κύριος υπουργός τι κάνει? Είναι υποδομών, πώς θα λένε? Γιατί έχουμε μπερδέψει τη γραβάτα με το σόβρακο εδώ πέρα. Έχουμε γίνει δηλαδή ξέφραγο αμπέλι. Κανείς δεν ελέγχει τίποτα. Και κοιτάνε, λέει, μην τυχόν και ο Αιγιαλίας πει κάτι. Ποιος Αιγιαλίας? Ο Μητροπολίτης. Πώς το λένε? Αμβρόσιο. Αυτός που με έκανε μήνυση. Δεν ξέρω αν σου έκανε μήνυση. Από το Αίγιο είναι? Ναι. Κάτσα πάρω το σπάνο που είναι από εκεί μπάσκετ. Αλλά κοιτάνε, ναι, κοιτάνε, ναι, αν θα πει κάτι για κάποια συγκεκριμένη κατηγορία συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν δικαίωμα σπίτι τους να κάνουν ό,τι θέλουν, ναι, αλλά όχι εν μέση οδό. Τρελάθηκαμε τελείως δηλαδή. Και από εκεί και πέρα κυνηγάνε εκείνο, κυνηγάνε τ' άλλο, ό,τι δεν τους αρέσει, και τα βασικά και σοβαρά προβλήματα τα αφήνουν στο έλεος του υψίστου. Δηλαδή τι κάνουν αυτοί, γιατί αμείβονται, γιατί τους πληρώνουμε στο τέλος. Λες, ε? Γεμίστε τις μπανιέρες σας, αγαπητοί μου φίλοι, πριν να είναι αργά. Δεν ξέρουμε τι ξημερώνει. Ναι. Τουλάχιστον να τακτοποιείτε το θέμα της τουαλέτας σας. Ναι. Τουλάχιστον. Ναι. Τα άλλα κουτσοβολεύονται. Εντάξει, πάντως να μην είμαστε τόσο αυστηροί, μπορεί να είναι μεγάλη ζημιά και να μην βρίζουμε την ΕΙΑΘ. Δεν έβρισα, ναι, εγώ την ΕΙΑΘ. Ναι. Εγώ λέω ότι πώς είναι δυνατόν από το 76
να έχει να γίνει συντήρηση του αγωγού. Εμένα πάντως ένας φίλος μου που δούλευε εκεί στην ΕΙΑΘ, να μην πω ονόματα κτλ. Φίλος μου καλός, μου είπε ότι κάναν κάποιο έλεγχο πριν από 4-5 χρόνια εκεί, που είναι με αμίαντο οι σωλήνες. Ναι. Και είναι κακινογόνο το νερό. Έτσι λέγεται. Ναι, έτσι λέγεται. Γι' αυτό να πούμε, εγώ δεν πίνω ποτέ νερό από τη Βρύση στη Θεσσαλονίκη. Και όταν τους είπαν ότι πρέπει να το πούμε, τους είπαν μην το πείτε να πούμε. Αυτή την πληροφορία. Εμένα για αμίαντο δεν μου είπαν, ναι, αλλά βασίζομαι σε αυτό που λες, γιατί είσαι σοβαρός άνθρωπος, ειδικά σε αυτά τα θέματα. Σε αυτά τα θέματα ούτε είναι με αμίαντο από κάτω αυτά που πίνει ο Χιλιτίδης και είναι εγώ από τη Βρύση. Ένα λεπτό, οι σωλήνες. Ναι. Καλά, ρε Γιάννη, δεν είπαμε τίποτα. Καλά, εφιαλωμένο πίνεις. Εντάξει. Οι σωλήνες είναι από αμίαντο ή απ' έξω από τις σωλήνες είναι. Κάτσε τώρα, γιατί θύμωσε ο Χιλιτίδης. Τι είπα, ρε Χιλιτίδη, ότι πίνουμε νερό από τη Βρύση. Α, για σένα, μην μιλάμε. Ναι, εντάξει. Λέγε, παρακάτω. Ναι, λέω ότι οι σωλήνες αποκλείται να είναι από αμίαντο. Είναι από αμίαντο, ρε, λέει ο άλλος. Μήπως απ' έξω. Απ' έξω, ναι. Α, ναι. Εντάξει. Ναι. Αυτό δεν επηρεάζει. Δεν το ξέρω, δεν είναι αντικείμενο που να το γνωρίζω. Και έχουν να το κάνουν από το 76. Ναι, συντήρησε, ναι, αυτό το ξέρω μου το που άνθρωπος υπεύθυνα. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε, 40 τόσα χρόνια. 42. Δεν έκανε συντήρηση. Όχι. Και τι νερό θα βγει από εκεί. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Όχι, ούτε αυτό είναι αντικείμενο που να το γνωρίζω και ευτυχώς που δεν έχω ισχυριστεί ποτέ ότι δεν ξέρω όλα. Δεν ξέρουμε τι πίνουμε, δεν ξέρουμε τι κάνουμε να πούμε. Ναι, να είμαι Έλληνας ξερόλας που ξέρει τα πάντα και άμα του συμβεί κάτι αρχίζει και τραβάει τα μαλλιά του εάν έχει. Αμάρε με τα μαλλιά δεν είναι. Ναι, έχεις μαλλιά. Και είναι και πολλά. Τι χαίρεσαι δηλαδή. Όχι, άλλο λέω. Έτσι είναι η, ναι, η έκφραση. Ναι. Που λέει να τραβάμε τα μαλλιά μας. Αφού έχεις εσύ μαλλιά, μπόλικα. Ευτυχώς ακόμα έχω. Και το χειμώνα δεν κρυώνεις και το καλοκαίρι δεν γεμίζει η κασίδα σου μαυρίλα, να πούμε, όπως η δικιά μου. Είναι ένα θέμα. Εσείς. Είναι ανθυγιεινό το κεφάλι το δικό μου. Δεν θα το έλεγα. Ναι. Λοιπόν, τώρα πώς είμαστε με την ώρα, γιατί αυτό το ρολόι πάει μπροστά. Μία και ένα είναι. Γιάννη, πρέπει. Θα πάμε διάλειμμα. Έχουμε το τελευταίο είναι και μετά παίρνουμε γραμμές. Ό,τι πεις. Λοιπόν, παίρνουμε γραμμές. 90-90-90-98-80-90-9-55 μήνυμα 54-3-40. Θα προσθέσεις ό,τι θες να προσθέσεις μετά. Να μας στείλει μήνυμα ο φίλος από το Περιστέρι. Ναι. Εάν έχω πέσει μέσα στο όνομα του συγκεκριμένου Παναθηναϊκού θύρα 13. Στην ώρα να είμαστε σωστοί, πάμε. Λοιπόν, ώρα των ακροατών, 5 άτομα είναι, άλλο ένα περιμένω. Αυτά τα λέει και ο Γρηγόρης, τα άμαθα εγώ από αυτόν. Μα λέτε, εντάξει, τώρα θα βγουν πολλοί κομμουνιστές, θα σε πούνε τι λες τώρα, βλακίες, να πούμε και δεν μας πειράζει, αρκεί να πούνε κάτι σωστό. Ωραία. Πάμε έτσι στον πρώτο κύριο. Έλα, φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς το. Καλησπέρα. Λοιπόν, χαιρετώ τον συνοπαδό μου. Συνοπαδός. Ναι. Ναι, Ολυμπιακάρα είμαι κι εγώ. Ναι. Με λένε Πασχάλη. Από πού είσαι, Πασχάλη? Από Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Καλώς ήρθατε. Δεν μου λες, Πασχάλη, τώρα που το παίρνει η ΑΕΚ, χαίρεσαι ή λυπάσαι? Δεν πρόκειται να το πάρει η ΑΕΚ, παλικάρι μου. Το πρωτάθλημα πάλι κόκκινο είναι. Κόκκινο είναι. Κόκκινο είναι και βάζω και στοίχημα. Ε. Λοιπόν, και επειδή δεν παίρνω τακτικά, όταν κοκκινήσει, γιατί είναι σαν την ντομάτα, ναι, το πρωτάθλημα, όταν κοκκινήσει, θα ξαναπάρω τηλέφωνο και θα τα πούμε. Λοιπόν, όσο γιατί εμείς οι Ολυμπιακοί ή εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν θέλουν να πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Ποιος δεν το θέλει, κάτσε, ποιος? Εγώ, Φερμπίν, δεν το θέλω. Εσύ δεν θες να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Μπράβο. Αν το πάρει η ΑΕΚ δηλαδή θα είναι καλύτερα για σένα. Όχι, θα σου εξηγήσω το λόγο που δεν θέλω να το πάρει. Ναι, για πες μας. Και θα, ναι, καταλάβω. Θα καταλάβω, ρε. Λοιπόν, ναι. Έχουν 33 χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα. 33 χρόνια. Μπράβο. Θα μου πεις ότι η στέρηση είναι μεγάλη. Λοιπόν, και μας έχουν, μόνο που δεν μας βάλανε ωράριο κυκλοφορίας. Για φαντάσου να το πάρουν και όλα θα γίνει. Α, μάλιστα. Ναι. Συμφωνείς? Άρα του ζεις τους παοξίδες εδώ και καταλαβαίνεις ότι, ναι. Μάλιστα, κατανοητό. Μα πώς θα γίνει, εδώ δεν το έχουν πάρει και, ναι, και νομίζουν ότι και καλά και ότι για φαντάσου να το πάρουν. Ναι. Λοιπόν, το άλλο τους λάθος, και κλείνω για να μιλήσουν και οι άλλοι, να μην κάνω κατάχρηση. Ναι, ναι, εντάξει, ναι. Λοιπόν, είναι ότι είδαν ξαφνικά χρήμα, ενώ ήταν
σαν του Χανθόπουλο. Ναι. Λοιπόν, και βγάλανε το σύνθημα «Μία ομάδα, μία πόλη». Ναι. Και όχι μόνο το είπανε, το γράψανε κιόλας, τα γραφόμενα μένουν. Ναι. Άμα πας στην μπουτίκ τους μέσα, ναι, έχουν βγάλει καπελάκια «Μία πόλη, μία ομάδα». Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα... Αυτό εσένα τι σε πειράζει? Τι πράγμα? Το «Μία πόλη, μία ομάδα», εσένα τι σε πειράζει? Σαν συμπολίτης, γιατί χρόνια ζω, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Εντάξει, άσχετα είναι Ολυμπιακάρα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έχω φίλους Καριανούς και Ηρακλείδες. Δηλαδή, επειδή ανέβηκε η ψήρα σου για κάρε, φίλε, γιατί να με διώξει εμένα από την πόλη? Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός της Θεσσαλονίκης δεν τον γουστάρει τον ΠΑΟ. Προτιμάει την ΑΕΚ. Θα το ξέρεις αυτό. Όχι, το ίδιο πράγμα είπαμε, ναι, απλώς εντάξει. Καλά. Επόμενη γραμμή. Χαίρετε. Ναι, καλημέρα Κώστα. Καλώς ήρθατε. Κύριε Μαλάτε. Έλα, φίλε. Λοιπόν, κύριε Μαλάτε, προς εσάς. Παρακαλώ. Επειδή ο πολύς ο κόσμος, και ειδικά οι νεότεροι άνθρωποι, φυσικά και εγώ ήμουν πολύ παιδί, δεν έχουν ζήσει εκείνη την περίοδο και το λιγότερο από όλα αυτά δεν έχουν ασχοληθεί με αυτή την περίοδο να σκαλύξουν την ιστορία και να δουν ακριβώς τι έγινε, και όχι αυτό που άκουσαν ή αυτό που τους είπε η τηλεόραση. Για αυτό που είπε ο θείος ή η θεία ή ο παππούς ή η γιαγιά. Εάν κάποιος αρχίζει και σκαλύψει με στοιχεία, μπορεί να δει πάρα πολλά πράγματα για την επταετία, πέρα των κομμουνιστών κτλ. Ναι, να σας πω δύο πράγματα. Ναι, για πείτε. Υπάρχει με συγχωρείτε, παρακαλώ. Από τα δάνεια που λέτε, υπάρχουν και κάποιες στατιστικές τη αγροτική τραπέζα, ας πούμε, του Υπουργείου Γεωργίας, ας πούμε, τα οποία αυτά δεν μπορούν να είναι ψευδή, ας πούμε, έτσι λέω εγώ. Καλά το λέτε, αλλά θα σας πω κάτι για να έχετε ένα χρηστικό στοιχείο, αν σας λένε το οτιδήποτε. Μιλάμε πάντα οικονομικά, πάντα. Πάντα το δολάριο, το δολάριο είχε 30 δραχμές. Μάλιστα. Λοιπόν, δείτε πόσο το είχε φτάσει ο κύριος Σαβούρη, ο κύριος Σιμίτης δηλαδή. Σαβούρης. Αβούρη. Ναι. Διονύσης. Όχι. Ναι. Το επίθετο. Ναι. Αβούρης, ναι. Λοιπόν. Εμείς τώρα θέλουμε να συγκρίνουμε την εποχή του Σιμίτη με την εποχή της επταετίας. Όχι, ναι. Όχι, όχι, άλλο. Άλλο. Η Έλληνες 400, ακούσε, ακούσα, αγαπητέ μου. Ορίστε. Την εποχή της επταετίας η Ελλάδα ευημερούσε. Θα σας πω κάτι που μετέδωσε η ΕΡΤ, αυτή, ναι, που είναι τώρα. Τα την παραμονή των Χριστουγέννων, νομίζω ήταν 8 η ώρα, 9, κάτι τέτοιο. Θα το βρείτε, που έλεγε ότι οι Έλληνες έχουν βγει στις βιτρίνες και μπορούν να αγοράσουν ό,τι θέλουν. Αυτό το προέβαλε η ΕΡΤ τώρα, τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν, σας ομιλώ. Επίσης κάτι άλλο. Φαντάζεσαι... Το προέβαλε η ΕΡΤ σαν αποσπασμά από την... Ναι, ναι, έδειχνε, πώς να σας πω, αποσπάσματα... Ναι, από τις ειδήσεις τότε, ναι, 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 ναι. Το λέτε. Εγώ σας ρωτάω το άλλο. Για σκεφτείτε το δολάριο που είχε 30 δραχμές, μετά από 25 χρόνια να έχει 450-27, δεν μπορώ να κάνω τώρα λογαριασμό στα γρήγορα, 28 χρόνια ακριβολογίζω, που είχε 450. Καταλαβαίνετε τη διαφορά? Καταλαβαίνετε τι πάθαν οι άνθρωποι εισαγωγής? Εγώ στο μόνο που βλέπω από τα στοιχεία που έχω ψάξει στα οικονομικά την εποχή εκείνη είναι ότι υπάρχει μια τεράστια αύξηση των εφοπλιστών. Ναι, όλες οι εταιρείες ήταν στον Πειραιά, σωστά το είδατε. Ακριβώς έτσι. Και η φοροδιαφυγή τους η πιο χαμηλή που υπήρξε στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Να σας πω το λόγο. Να μας πεις το λόγο. Πείστε μου λίγο. Να σας πω αμέσως. Επειδή ό,τι δήλωση του έκαναν τότε του Υπουργού Οικονομικών, τη θεωρούσε αληθή. Δεν είχε δηλαδή ότι «Α, πάρε φόρο, πάρε στο κεφάλι». Πήγαινε Αθήνα-Θεσσαλονίκη να πληρώνεις 70 ευρώ διόδια, πήγαινε, έλα, και το εισιτήριο να κάνει 32 ευρώ. Λίγο να σας διαβάσω δύο κομμάτια. Ναι, να τελειώνουμε όμως, για πείτε, γιατί δεν θα συμφωνήσετε. Η δήλωση στο 76 του Προέδρου των Εφοπλιστών, κύριου Χανδρή, Αντώνη Χανδρή. Τι λέει για την επταετία? Να μας πείτε, για δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα.
το μόνο πράγμα που είχε να δείξει επταετία ήταν οι εφοπλιστές. Να δείξει επταετία, δεν τονίζω. Επειδή είμαστε η μόνη πραγματικότητα που μπορούσε να προβάλλει επταετία ως αυξάνουσα δύναμης, δυστυχώς πήραμε αυτόν τον τίτλο. Αυτά. Επόμενη γραμμή. Ναι. Καληνύχτα. Ναι, ναι. Επόμενη γραμμή, μάλιστα. Ναι. Καλημέρα. Βέβαια. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνει, καλά. Καλά εσείς. Γεια σας κύριε Μάλατο. Καλησπέρα σας. Συνοπαδέ. Μάλιστα. Τι κάνετε, καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ, σας ακούμε με ενδιαφέρον. Πείτε μας. Ναι, εγώ ήθελα να πω ότι χαίρομαι που θα πάρει, αν πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Από πού παίρνετε? Από Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Για ποιο λόγο? Για σου πω. Καταρχήν δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, έτσι. Ναι, εντάξει, τώρα λέμε τώρα το λογικό. Ναι. Το λογικό. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Νόμιζα ότι δεν πάω τους παοξίδες, αλλά τελικά ξέρεις τι κατάλαβα. Μέχρι πριν κανένα δύο χρόνια θα ήθελα να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Τώρα γιατί δεν θες? Γιατί ακούω Μετρόπολης. Α. Σκέψου το λίγο αυτό. Και το λέω πολύ σοβαρά. Φυσικά. Ο Κωστής ο Ραπτόπουλος δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που υπονοείς, φίλε μου. Εκτός από τον Κωστή. Και κάποιοι ακόμα, βέβαια. Και τον Πάγκο. Ναι. Το Πάγκο. Ο Πάγκος είναι αμερόληπτος κι αυτός. Είναι ο πιο σοβαρός που έχετε εκεί μέσα. Είναι αμερόληπτος ο Πάγκος. Έτσι, έτσι. Για όλους τους άλλους, ειλικρινά, δεν θέλω να το πάρει ο Πάγκο. Ειδικά για τον. Πριν από σένα το μεσημέρι, πώς το λένε εκείνο που κλαίει πολύ. Κλαίει πολύ ο Μπούζος. Πριν από σένα που βγαίνει. Εκείνος, ναι. Κλαίει. Γι' αυτό το λόγο, δηλαδή το σκέφτηκα, λέω, γιατί δεν θέλω να το πάρει ο ΠΑΟΚ, αφού το γούσταρα τον ΠΑΟΚ. Κάνα δύο χρόνια που σας ακούω και λέω δεν θέλω να το πάρει με τίποτα, ρε φίλε. Κατανοητό, επόμενη γραμμή. Κατανοητό, επόμενη γραμμή. Άλλο, να πω και κάτι άλλο. Ναι, παρακαλώ, συγγνώμη, ναι, πείτε, ναι, ναι. Όσο για την ιστορία με τον υπολογαγό για το στρατό, πολύ παρέα με τον κόκκινο Μικάρης και γίνεσαι μυθωμάνης και εσύ. Πολύ τραβηγμένο. Ρώτα τον Νίκο τον Παπαβραμίδη. Και θα σου πει, τότε επί Πασόκ, όταν είχες μέσον και λεφτά, δεν είχες προβλήματα, ό,τι και αν έκανε. Το ραδιόφωνο σας παρακαλώ. Το ραδιόφωνο σας. Ρώτα τον Παπαβραμίδη, να σου πει, τον Νίκο, που είναι κάπου, δουλεύει εκεί στην Καραμαλή, έχει ανοίξει ένα μπαρ και τέτοια. Πες, πότε έσωσες το Ραπτόπουλο, τι έκανε αυτός εκεί. Πάμε επόμενη Εγώ γραμμή. Εγώ δεν θα το κάνω. Εγώ το έκανα, κοπάνισα ανώτερο. Επόμενη γραμμή, ναι. Όχι, να ρωτήσω τον κύριο που λες. Έλα, φίλε. Τι κάνει? Κλείς το ράδιο. Έλα ρε. Ρέξινος. Τι, έλα εσύ τι κάνεις ε? Κλείς το ράδιο. Πάντως για τραγουδιστής δεν κάνεις αν μου επιτρέπεις. Προχωρά. Πάμε παρακάτω. Κωστή. Έλα. Μπλέξε. Λέγε φίλε. Γεια σου νοστρογό. Ο Πάουκα έκανε έφεση για την απόφαση με την ΑΕΚ. Πάουξήσεις φίλε. Ναι. Πόντιος. Έκανε έφεση ο ΠΑΟΚ. Ναι, έκανε. Είστε υπερπόντιος. Έκανε. Έκανε. Εσύ πώς την βλέπεις τώρα την έφεση? Καμία ελπίδα. Καμία ελπίδα. Όχι. Γιατί έτσι? Γιατί έτσι το βλέπω και έτσι μαθαίνω μάλλον. Από το Θωμαρίδη πάλι. Όχι μόνο. Από ποιον άλλο? Πρέπει να σου πω. Αυτό είναι δημοσιογραφική έρευνα. Δεν ούτε μπορεί μία να στο εκατομμύριο να σου γλιτώσουν τους βαθμούς. Ναι. Την Κυριακή πώς θα βλέπεις τα μάτια τώρα που παίζουν, ναι? 3-1 ο ΠΑΟΚ, 3-2 θα κερδίσει. Οι άλλοι? Ποιοι είναι οι άλλοι? Η ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Λεβαδιά. Η ΑΕΚ δεν βλέπω να τον παίρνει τον Παναθηναϊκό εύκολα. Και ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τον Λεβαδιακό. Ποιο? Ο Ολυμπιακός. Δεν είμαι σίγουρος. Α, δεν είσαι. Άμα δεν έχει φάει μουσακά ο Γκαρθία. Κάτσε λίγο να σε μιλήσει λίγο κάποιος σε λίγο. Κωστή. Ναι. Θα βάλεις το τραγούδι εκείνο που είχε βάλει ο Πασχάλης όταν έκλεισε το... πώς το... πώς? Την εκπομπή που έκλεισε εκείνο το τραγούδι. Πώς λέγεται το τραγούδι? Άγγελοι. Τι τραγούδι είναι αυτό ρε Γιάννη? Ο Πασχάλης που το βάλει. Όχι, δεν το βάζει, δεν το βάζουμε. Δεν το βάζω. Πάμε επόμενη γραμμή. Χιλιά κάνουμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Όχι. Λέει. Πάμε παρακάτω. Δεν το βάζουμε. Επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή.
Πάμε επόμενη γραμμή. Μιλάω. Να μιλάς. Λέγε. Α, ναι, καταλάβω, δεν κατάλαβα ότι είμαι εγώ. Πού να καταλάβεις. Εσύ χθες μας έλεγες ότι πάω που θα δοθεί και θα πάθει ΑΕΚ 10 βαθμούς. Λέγε τώρα. Ακούω τώρα, ακούστε. Εκεί βλέπεις, ας πούμε, ότι εκεί κάτω είναι λίγο έτσι τη φλωριά τους κάτω. Ήμαρτον, ήμαρτον, όχι, δεν σας επιτρέπω να το πάρετε πίσω. Ποιοι είναι φλόροι? Μα δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι λίγο? Είμαστε Έλληνες και πας να μας χωρίσεις στη μέση εσύ με τους φλόρους. Εσύ ποιος είσαι? Ποια δουλειά σου? Δεν τρέπεσαι? Πάμε, συνέχισε. Κάπου να σε ακούμε καλά όμως, δε. Α, δεν με ακούς καλά, μια στιγμή, συγγνώμη. Η αισθητική του ήχου είναι άθλια. Δεν μπορεί να κουνήσω. Έχω πρόβλημα. Θα προσπαθήσω να μιλάω όσο πιο καθαρά. Ναι. Λοιπόν, το συγκλονιστικό μήνυμα απάντηση οπαδού της Ένωσης του Βερίνια για τα όσα ανέφερε ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ αξίζει να το διαβάσετε. Πόπο, λες τι θα είναι αυτό. Ναι. Κύριε Βερίνια, είμαι φύλαθρος της ΑΕΚ. Είμαι αυτός που και έχω να πάρω πρωτάθλημα 24 ολόκληρα χρόνια, αν και μερικές φορές το άξιζα, αλλά μου το πήραν όπως το 2008, ενώ νίκησα 4-0 τον πρωταθλητή, όμως δεν με σεβάστηκαν. Είμαι αυτός που είμαι άστεγος 16 χρόνια, επειδή εν μία ανοιχτή ο φάκελος των Ολυμπιακών έργων έγραψε Καρεσκάκι αντί για Φιλαδέλφια. Είμαι αυτός και λίγο και απαντώ εγώ σε κάποια στιγμούλα. Αυτό μου ήρθε σε ένα πώς δικό μου. Και λέω, τι λέει ρε παιδί μου άνθρωπος. Α, σε κάτι που πόσταρα για τον ΠΑΟΚ μου βάλανε αυτό. Και εγώ λέω, αγαπητέ φίλε της ΑΕΚ. Πρώτον, δεν είμαι ο κύριος Βερίνια, αλλά αυτός που φαίνεται στο προφίλ μου. Δεύτερον, δεν συμπονώ, ούτε ευθύνομαι νομίζω για την κακοδιαχείριση του Προέδρου σας, όταν μάλιστα εγώ απλώς φορολογούμενος την πλήρωσα. Τρία, συγχαρητήρια που δεν το βάλατε κάτω, όταν ο σφιχτό χέρι της Προέδρου σας δεν έλεγε να βάλει το χέρι στην τσέπη. Ναι. Όμως παρακαλώ σοβαρευτείτε, ναι. Δεν με αφορά το θέμα. Τέσσερα. Πολύ δίκαια πέρυσι σας πήρε η αντίπαλος του ΠΑΟΚ το κύπελο με ένα ανθρώπινο λάθος του επόπτη σαν επιβολή θείας δίκης για τον πέναλτι που δεν δόθηκε σε ρόλο τα πιο πριν, ναι, από τον, ναι, χειρούργο Κομίνη που ήταν μπροστά στη φάση. Ναι. Συγγνώμη, μετά είναι τα καλά. Πέμπτον. Δεν σας είδα όμως να δείχνετε την ίδια ευαισθησία ούτε από το κλεμμένο τελικό με τον ΠΑΟΚ του 83 αλλά και το κλεμμένο κύπελο με τον Ατρόμητο το 2011 με goal offside χωρίς πέναλτι πριν. Θα μπορούσα να παραθυμίσω πολλά άλλα, αλλά δεν νομίζω ότι αξίζει να το κάνω. Όταν πλέον ο αεκτής οπαδός λησμόνησε και έχασε τη βυζαντινή του αριστοκρατία και ενεδύθη τη μικροπρέπεια του λεκανοπεδίου, μετατράπηκε δυστυχώς σε χανούμι πονηρό που με τη συνέργεια της τρελικής γαβρόκοτας προσπάθησαν να στερήσουν το πρωτάθλημα. Είστε υβριστής. Ντροπή σας. Να συνεχίσω και μετά με κρίνεις. Μα δεν χρειάζεται, μα τα πε όλα. Σταμάτα, μαλάτε, μιλάω. Επειδή μιλάς, να προσέξεις τι λες. Σταμάτα, σε πονάει, μαλάτε. Προχωρώ. Τι να με πονέσει, καημένε, 44 έχω και έχεις δύο. Είσαι λίγος. Σε όλα. Είσαι λίγος. Λοιπόν, πήγε, μαλάτε, συνεχίζω. Μετατράπηκε δυστυχώς σε χανούμι πονηρό που με τη συνέργεια της τρελικής γαβρόκοτας προσπάθησε να στερήσει το πρωτάθλημα. Για γαμπρόκοτα, βρε σαχλαμάρα. Είσαι σαχλός, ρε. Αστείο. Πόσο τελευταίος άνθρωπος είσαι. Συνεχίζω. Αστείος είσαι, ρε. Ανθρωπάκι είσαι. Ανθρωπάκι είσαι. Και όποτε θες να αντιπαρατεθούμε, εκ του σύνεγγι θα σου πω εγώ. Έσω να πάψει το πληκαστενή. Αν να χάθεις από εκεί. Είσαι γελίο. Είσαι γελίος. Θα τρώγε μείον 10 η ΑΕΚ μπαίνοντας ο πρόεδρος σας με την ομπρέλα τσέπης. Δεν τρέπεσαι. Τι να συνεχίσεις, καημένε, τι να πονέσω. Είσαι άτιτλος, ρε άνθρωπε. Είσαι άρρωστος. Πήγαινε σε κανένα ψυχίατρο να σε δει. Τι να παρακαλέσεις. Εγώ σου μιλάω. Να μην μιλάς έτσι. Ποιο φλόρο, ρε? Είπες φλόρους στους Αθηναίους. Οι Αθηναίοι σε απελευθέρωσαν. Χαμένε. Οι Αθηναίοι. Ο Παύλος Μελάς. Τα πατριωτικά με τα γαβροκωτικά. Ποια γαβρο, ρε? Τον Καρχαρία το λες γαβρο? Κουνούπι. Ραπτόπουλε, πέρα από τα γεράκια, τι βάλε τάξη, έχει μια εκπομπή. Για τάξη, που είσαι υβριστής.
Εξύπρισα εγώ κανέναν. Ναι. Με βρίζει τόση ώρα και με λέει βρίζει. Αν αχάθεις από εκεί καημένε. Λοιπόν, να συνεχίσω ρε. Όχι. Ναι, ναι, ας το συνεχίσω. Είσαι απαράδεκτος. Απαράδεκτος είσαι. Βγάλ τον έξω από το σταθμό σου. Να βγεις εσύ έξω. Χαμένε. Κάτι σαν και σένα κοίτανε να κόψουν την Ελλάδα στα δύο. Δεν τρέπεσαι. Σαν πατριώτης μιλάει τώρα. Πράκτορα. Έξω είναι να βγεις εσύ και να πηδήξεις από τον μπαλκόνι. Με βρίζει τόση ώρα, μιλήν και λίγο και τα λοιπά και δεν τον κόβει. Μα είσαι, κόβουλε. Γιατί να με κόψει αφού είσαι. Είσαι. Εσύ κάνεις ζημιά στην ομάδα σου. Γαβρόκοτα, γελάει και δική σου. Γαβρόκοτα είσαι εσύ και φαίνεσαι. Μην ξεφεύγετε κύριοι, σας παρακαλώ. Εγώ ξέφυγα, αλλά πες μου. Σταματήστε το έργο. Μην ξεφεύγετε. Υπάρχουν κι άλλοι. Εγώ ξέφυγα. Φτάνει. Μπα καθόλου. Μη. Δεν χρειάζεται να συγχύζεστε. Εσύ πολύ πατριώτης, μωρέ. Χωριστεί η Ελλάδα στα δύο. Και αν είναι οικονομικά καλύτερα για μας εδώ. Δεν είναι οικονομικά γιατί καλύτερα. Είναι. Γιατί, γιατί είναι υποδέσσερι οικονομικά οι Σκοπιανοί. Άμα τους κάνουμε ένα εμπάργκο σαν αυτό που τους έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, θα σου πω εγώ. Τι εμπάργκο δηλαδή. Εμπάργκο. Να μην μπαίνει και να μην πώς μην μπαίνει. Τίποτα. Ο άλλος άνθρωπος λέει τα δόντια μου θα τα κάνω στα Σκόπια. Όχι, θα τα κάνει εδώ. Αφού δεν έχει λεφτά ο άνθρωπος. Έχει. Ναι. Πώς έχει. Έχει. Εγώ μόνο τα δόντια μου. Δύο φρονιμίτες και ένα που θα βγάλω, τρεις. Και πώς θα λένε, κάτι από νευρώσεις και τα λοιπά. Συν τον καθαρισμό, ένα 500 άτομα για πλάκα. Και άμα σου συμβεί κάποια επιπλοκή. Τι επιπλοκή? Πού θα τρέξεις πάλι στα Σκόπια, να σε πονάει το δόντι να πας στα Σκόπια. Δεν θα πάω εγώ στα Σκόπια. Εγώ έχω 500 ευρώ στην άκρη. Έχω. Λέω, ο άλλος δεν έχει. Που πονάει. Ναι. Πονάει. Μάλιστα. Ο άνθρωπος. Ναι. Τέλος πάντων, οι ακροάτες, παρακαλώ να ζητήσω συγγνώμη. Αλλά ο κύριος αυτός ήταν υβριστής. Μάλιστα προχθές έκανε και τον δικηγόρο και έλεγε θα φάει ΑΕΚ μείον 10. Ναι. Αν κάτσει και καταλάβει ότι στην ηλικία του δεν επιτρέπεται να έχει τέτοια νοοτροπία και να είναι άρρωστος με μια ομάδα, άρρωστος, θα καταλάβει πολλά και θα βελτιωθεί. Ναι. Ναι. Εσύ σαν πατριώτης μιλάς τώρα. Εγώ δεν το συζητάω. Εσύ τώρα τη Ελλάδα να μην κοπεί στα δύο φοβάσαι γιατί αν τα Σκόπια ας πούμε τι. Εδώ έχουμε πει εμείς να τη χωρίσουμε την Ελλάδα. Έχουν πει. Το άρθρο 49, τι λέει, του Συντάγματος των Σκοπίων, ναι, γράφει για καθαρό αλυτρωτισμό. Ότι είναι υπεύθυνοι, λέει, για τις περιουσίες, ναι, τους Μακεδόνες απανταχού της Οικουμένης κτλ. Εμάς δηλαδή. Ναι, εμάς. Και λένε εδώ πέρα τη Μακεδονία του Αιγαίου κτλ. Ναι. Πώς τολμάνε αυτή η πολιτική ρεκοντζιά με τα 300 κιλά που έχει γίνει από τους μουσακάδες. Ως πότε θα διαπραγματεύεσαι κάτι αδιαπραγμάτευτο? Το όνομά μας είναι αδιαπραγμάτευτο. Τελείωσε. Αν δεν μπορείτε εσείς, αφήστε να πάει κάποιος άλλος. Δεν μπορούν οι να τους μετρήσει τα πλευρά. Το χάσαμε το όνομα. Δεν χάσαμε τίποτα. Δεν το χάσαμε. Όχι. 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 Πάμε στον κόσμο. Όχι. Πάμε. Ναι, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Πήρα να μιλήσω για αθλητικά, ναι, αλλά κύριε Μαλάτο είχε πει ένα πράγμα τώρα το οποίο μου είχε γυρίσει στο νευρικό σύστημα. Έχετε κόψει ένα τιμολόγιο σε προσωπική σας εταιρεία στο όνομά σας ποτέ? Είμαι ελεύθερος, επαγγελματίας. Το ξέρετε ότι το εμπάργκο του Ανδρέα Παπανδρέου στα Σκόπια όχι μόνο δεν έκανε κακό στα Σκόπια, αλλά τίναξε εντελώς την οικονομία της βιοτεχνίας και της βιομηχανίας Βορείου Ελλάδος στον αέρα. Γιατί? Ενώ υπήρχε και το εμπάργκο του ΟΗΕ στη Σερβία, εκεί που πληρώναν μία φορά μίζα για να μπαίνουν τα προϊόντα μέσα στη Σερβία που πουλούσαν χρόνια, μετά το εμπάργκο στα Σκόπια, πληρώνανε διπλή φορά μίζα στα σύνορα, μαύρα, μέσω Βουλγαρίας. Μπράβο, με αποτέλεσμα να έχει μηδενιστεί η κερδοφορία. Άρα πώς γυρνάς και λες στον αέρα να κάνουμε εμπάργκο να τους τεινάξουμε στον αέρα? Ακούσε, όταν λέμε. Συγγνώμη, το εμπάργκο το είπε για να κάνουμε στους Σκοπιανούς εμπάργκο. Ναι. Και τι να τους κάνουμε, αφού το εμπάργκο το συγκεκριμένο στους Σκοπιανούς. Δηλαδή λέει ότι. Δηλαδή το εμπάργκο του Ανδρέα Παπανδρέου στα Σκόπια τίναξε τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία της Θεσσαλονίκης στον αέρα. Τι δεν καταλαβαίνετε? Όχι, όχι, έχετε άδικο. Γιατί έχει άδικο? Εγώ άδικο. Ναι, μισό λεπτό κύριε. Εγώ που είχα εταιρεία και έπρεπε για να πουλήσω στη Σερβία που πουλούσα πριν γίνει ο πόλεμος και πλήρωνα 1000 μάρκα στα σύνορα με το εμπάργκο του ΟΗΕ και μετά το εμπάργκο και των Σκοπίων που καμία αθηναϊκή εταιρεία δεν πουλούσε στα Σκόπια. Πουλούσα
μέσω Σκοπίων, μέσω Βουλγαρίας, με διπλή μύθα 2.000 μάρκα για να φτάσουν τα προϊόντα στη Σερβία, θα μου πείτε εμένα έχω άδικο? Ακούστε, αυτό, ναι, αυτό που τώρα λέτε, ναι. Ναι, έχει είναι, δίκιο, ναι, είναι εξειδικευμένο. Ναι. Εγώ ξέρω... Είναι συγκεκριμένο, δεν είναι εξειδικευμένο. Το εμπάργκο του Ανδρέα Παπανδρέου στα Σκόπια τίναξε την οικονομία της βιοτεχνίας της Βορείου Ελλάδος στον αέρα. Τι όχι, δεν καταλαβαίνεις. Έχεις κόψει τιμολόγιο από εταιρεία σου ποτέ? Άντε πάλι. Είχα και εταιρεία όταν ήμουν νεαρός με τον πατέρα μου και ξέρω εμένα. Πού θα πουλούσες, μου πείτε. Πού πουλούσες, παλικάρι μου? Γιαούρτι. Πού πουλούσες? Στραγγισμένο. Πού πουλούσες? Στην Ελλάδα μη φωνάζετε, δεν είμαι υπάλληλός σας. Δεν το ξεχνάτε. Δεν είσαι υπάλληλός μου, αλλά όταν θα βγαίνεις στον αέρα, μίλα για μπάλα όσο θέλεις και πες ότι αρλούμπα θέλεις, αλλά για οικονομικά δεδομένα και για εταιρείες. Σου και το για επιστρέφω. Εμπάρκο, όταν έχει την αχθή οικονομία της Βορείου Ελλάδος στον αέρα, από το εμπάργκο του Παπανδρέου στα Σκόπια δεν θα λες. Συγγνώμη κύριε. Δεν τα λέτε καλά. Συγγνώμη, να ρωτήσω τον κύριο. Ο κύριος Παπανδρέου για ποιο λόγο έκανε εμπάργκο? Για να την αρθούν εντελώς η βιοτεχνία της Βορείου Ελλάδος. Όχι, 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 ναι. Με ποια πρόφαση? Ότι και καλά για το όνομα. Όχι και καλά, το πίστευε. Άλλωστε έλεγε ποιο ότι... πίστευε, παλικάρι μου. Άλλωστε έλεγε ότι τα Σκόπια είναι πόλος... Γιατί δεν έκανε ένα νομοσχέδιο για τη δεύτερη ζώνη αποσταθεροποίησης του Πειραιά των Καραβιών για διπλή φορολογία του συνάδελφου αυτού στον αέρα? Δεν μπορείτε να ακούσετε, κύριε. Ούτε εσείς ακούς και λες πράγματα που δεν ισχύουν. Φύγε στην πάντα τώρα. Ράψε, στην πάντα να πας εσύ να μιλάς πιο ωραία. Καλά, εντάξει, okay, έτσι, έγινε. Κόμπλεξ. Όταν μάθεις από εταιρείες μετά, αλλά μου μιλήσεις. Κόμπλεξ. Οπότε, για να ηρεμήσουμε, να βάλω λίγο μια τάξη, να μιλήσω με τον κύριο. Άρα λέτε τώρα κι εσείς, μιας και ασχοληθήκατε με το εμπόριο, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε εμπάργκο στα Σκόπια και να μην πάμε τις εταιρείες μας. Εννοείται. Άρα 40% και 50% φορολογία, ξανά. Μην μιλάς για φορολογία, άστο. Άρα θα πιάσουμε οικονομίες Ρουμανίας, Βουλγαρίας που δεν έχεις ιδέα τι σου γίνεται. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, καλά που έχεις εσύ ιδέα τι σου γίνεται. Έλα, αγόρι μου, εγώ εταιρεία που έχω έχει 300 άτομα υπαλλήλους. Εσύ τι έχει? Οπότε, για να. Τον εαυτό μου. Ραπτόπουλε. Συγγνώμη, δευτερόλεπτα πριν. Έχεις 300 άτομα εσύ και μιλάς. Άρα λοιπόν. Άρα λοιπόν οι σημαίες και τα ονόματα και τα λοιπά έπονται. Τώρα, ναι. Εγώ ναι. Για να τα ακούσεις κιόλας, πριν από λίγο έφτασα μέσω Αθηνών από την Πτήση, από τη Ρουμανία, Βουκουρέστη, ωραία, τη μονάδα που έχω πάνω. Okay. Δεν θα μου πεις εμένα πόσα άτομα έχω. Καλά, μη συγχύζεσαι. Άρα λες... Αυτό που λέει. Ναι. Αυτό που λέει. Όχι, γιατί να σου πω κάτι. Μπορεί να μιλάει για μπάλα όση ώρα θέλει, καλά, μωρέ, αλλά ειδικά για το εμπάργκο του Ανδρέα Παπανδρέου στα Σκόπια, δεν θα λέει ότι του έρθει στο κεφάλι. Εσένα σου έρχεται στο κεφάλι, εγώ ξέρω. Λοιπόν, αν ακούν άλλοι 10 επιχειρηματίες με βιοτεχνείς από τη Βορείου Ελλάδος, θα βγουν στον αέρα και θα σου πούνε τι ξέρεις. Για να ακούσεις. Κοίταξε, αγαπητέ μου, θα πω για κάποιον που έχει πεθάνει και ήταν φίλο. Το Χατζάκο, τον ήξερε το Χατζάκο. Με αυτόν κάναμε παρέα τη Μευγάλ. Άντε, μπράβο, βράδια. Πού είναι πουλημένη Μευγάλ, παλικάρι μου, και τι έγινε? Ρε άνθρωπε, σου μιλάω πριν 30 χρόνια, όχι τώρα. Πού είναι πουλημένη Μευγάλ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Όταν μάθει ότι είναι πουλημένη στη Βιβάρτη, αλλά να τα πούμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πολλά ξέρει αυτή τη στιγμή. Πέρα από ότι όλες τις εταιρείες οι ελληνικές ελέγχουν τα Σκόπια, δεν τους εφέρει να γίνει κανένα εμπάργκο. Πάμε στα ποδοσφαιρικά, γιατί πριν από λίγο γύρισα από την Αθήνα. Ναι. Κανένας Ολυμπιακός δεν τον απασχολεί ποιος θα το πάρει από τους δύο στην Νότια Ελλάδα. Ίσα ίσα χαίρονται γιατί από τη στιγμή που κρίθηκε στα χαρτιά, πως η Τσατσά καλωσορίζει το πρώτο βιζιτάκι και λέει έλα και εσύ τώρα είναι στο επαγγέλματος. Ναι. Όποιος και να το έπαιρνε, ίδια ψυχολογία έχει. Ότι πλέον μολύθηκες κι εσύ, το πήρες στα χαρτιά, έγινες ένα από τους συνάθμους. Πρώτο δεδομένο. Άκου τα δύο δεδομένα που λένε σήμερα στην Αθήνα. Ναι. Εγώ δεν το ακούω στο ραδιόφωνο και δεν το παίρνω. Για να ακούσουμε τι λένε. Πρώτα απ' όλα, δεν πρώτη φορά ξαναλένε ότι περιμένετε γιατί δικαστικά μπορεί τελικά να μην είναι τέτοια τιμωρία. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό το πράγμα. Μία στο εκατομμύριο, έστω και στο τελείωμα να την υπολογίζω τον ΠΑΟΚ. Πρώτο δεδομένο. Και το δεύτερο, γυρνάνε και λένε οι αεκτζίδες. Okay, πήραμε τα 20 εκατομμύρια ευρώ της Δούρου. Κάναμε τα τσιμέντα. Με το Στανιό βγήκαμε Ευρώπη, θα βάλουμε καρεκλάκια, θα βάλουμε πόρτες, θα βάλουμε γκαζόν. Ναι. Μετά τι γίνεται, γιατί τελικά ο μόνος που έχει λεφτά και ρευτό στην τσέπη είναι μόνο ο Ρωσοπόντιος. Ναι, είναι Έλληνοπόντιος, κύριε. Ρωσοπόντιος είναι, και μετά από αυτό που έκανε φεύγει και το Ρωσό και μένει Πόντιος, γιατί μόνο ο Πόντιος μπορούσε να κάνει τέτοια λαλαγκία. Έφυγες. Καλημέρα. Καλό φινάλι έχει.
Εντάξει, ανεβαίνουν οι τόνοι και σε μια ήρεμη εκπομπή είναι ίδιο. Όχι, δεν ανέχομαι τους υβριστές και τους ξερόλες. Εντάξει. Εντάξει. Μην, καλημέρα, ναι. Μάλιστα. Καλημέρα. Ποια χρονιά βοήθησε με έγινε το εμπάργκο του κυρίου Ανδρέα Παπανδρέου, του συγχωρεμένου? Νομίζω το 1980. Δεκαετία 80. 87. Ναι. Ναι. Έτσι νομίζω, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, δεν είμαι πρόχειρος. Έλα, φίλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Εγώ είμαι, έτσι. Μάλιστα. Εσείς. Λοιπόν, σας ακούω από το 2001. Ένα. Το πρώτο... Ναι. Ναι, ναι. Το πρώτο τηλέφωνο με εσάς μίλησα, με εσάς μίλησα, Κώστα, να μιλήσουμε στο ελληνικό. Ναι. Το 2005. Ναι. Και δεύτερο τηλέφωνο είναι σήμερα. Ω, μάλιστα. Ναι. Σ' ακούω όμως κάθε μέρα και το μεσημέρι με το Γρηγόρη και το βράδυ. Δεν έχω χάσει ούτε μια φορά να σας ακούσω. Ευχαριστώ πολύ. Πείτε μου. Άρα έχετε κάθε δικαίωμα εδώ να μιλήσετε ανοιχτά. Ναι, ναι, εντάξει. Καταρχήν είμαι από Αλβανία και ζω εδώ στην Ελλάδα 25 χρόνια. Πολύ ωραία. Εργάζεσαι? Ναι, ναι. Μπράβο. Ελεύθερος επαγγελματίας με οικοδομικά κτλ. Οικοδομικά ένσημα έχετε? Ορίστε. Έχεις οικοδομικά ένσημα βαρέα? Ναι. Παίρνω και έργα, έτσι. Έχω ένα συνεργείο με 8 άτομα. Πολύ ωραία, μπράβο. Συγχαρητήρια. Μ' αρέσει που είσαι εργατικός, μπράβο. Συγχαρητήρια. 5 είναι Έλληνες και 3 είναι Αλβανοί. Πάρα πολύ όμορφα. Καλή παρέα. Αυτοί οι μετανάστες, μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω ένα διάλογο με τον κύριο Μαλάτο. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε πρώτα στο θέμα της αδελφοσύνης με τους Σλάβους. Γενικά με τους Σλάβους. Καταρχήν είμαι παντρεμένος με Ελληνίδα, έτσι, και έχω ένα παιδί, τώρα θα πάει φαντάρος. Το παιδί σου είναι Ελληνοαλβανός. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Εντάξει, θα το πούμε και έτσι. Έτσι το λέμε, γιατί άμα πάρεις Αμερικάνα, θα σου Αλβανοαμερικάνος, και αν ήταν Έλληνας με Αμερικάνα, Ελληνοαμερικάνος. Έτσι. Κοιτάξτε, το παιδί εγώ το έχω αφήσει ελεύθερο να νιώσει όπως θέλει αυτός. Α, μια μπράβο. Η ελευθερία που δίνει στο παιδί και η δημοκρατία είναι, χτίζει καλή σχέση. Μπράβο. Ωραία. Αυτός νιώθει Έλληνας. Μπράβο. Το ότι αφήνεις το παιδί σε ελευθερία βούλησης, χτίζεις την καλή σχέση με το παιδί σου. Μπράβο. Έχουν την καλύτερη σχέση. Και καλά κάνεις. Είσαι ανοιχτόμυαλος. Μπράβο. Παντάρος και... να πάει φαντάζομαι εκεί που θέλει. Ό,τι γουστάρει, εσύ θα τον αγαπάς, ό,τι και αν κάνει. Άμπραβο. Ωραία. Και Μαλάτε. Ορίστε. Έχουμε τους Σκοπιανούς, τους Θυρομύτες, ας το πούμε, γιατί όλος ο κόσμος, βασικά όλος ο κόσμος το φωνάζει η Μακεδονία. Λάθος βέβαια. Μπαρντάρσκα, Μπαρντάρσκα. Το χάσαμε το όνομα, Αλβανέ μου, άνθρωπε μου. Το χάσαμε το όνομα. Το χάσαμε. Λοιπόν, τώρα χαμένο είναι αυτό, εντάξει. Ναι. Να αποχαιρεί. Τώρα πάμε να σώσουμε τα χαμένα. Μην το λέτε. Λοιπόν. Θα σας ρωτήσω κάτι. Ορίστε. Με τους Σέρβους, ας πούμε. Ναι. Οι Έλληνες είναι αδέρφια, κατά τη γνώμη σας, έτσι. Να σας το εξηγήσω. Έτσι νομίζουν, Αλβανέ. Έτσι νομίζουν. Μισό λεπτό. Τους κάνει η θρησκεία η κοινή. Αυτό είναι ο σκοταδισμός τους. Η κοινή θρησκεία. Ας μου απαντήσει, γιατί θέλω να το ρωτήσω. Αμέσως. Με διάλογο, ούτε πήρα να είμαι οξύθιμος, ούτε τίποτα. Όχι, βέβαια. Οι Σέρβοι, κοιτάξτε, είναι ο μόνος λαός στη Βαλκανική και οι Ρουμάνοι οι οποίοι ουδέποτε μας ενόχλησαν για έδαφος ή για το οτιδήποτε. Πείτε μου. Να σας απαντήσω, γιατί δεν τους έχεις στα σύνορα. Καλή ερώτηση. Πιθανόν. Δεν συνορεύεις με αυτούς. Όχι. Καλή ερώτηση. Ωραία. Για αυτό. Ναι. Αλλά θα σας πω κάτι. Σας συμβαίνει και η θρησκεία, έτσι. Βεβαίως. Σας ακούω και αυτό. Ναι. Η θρησκεία αλλάζει. Όχι. Δεν αλλάζει. Όχι. Ωραία. Οι Έλληνες, οι διανοούμενοι Έλληνες που δώσαν τα φώτα σε όλο τον κόσμο, σε ποια χρονιά, σε τι εποχή χρονολογείται? Τα φώτα εννοείται την αρχαία Ελλάδα. Α, μπράβο, αυτό εννοώ, αυτό εννοώ. Εκεί μείναν οι Έλληνες, Αλβανέ. Τα αρχαία και η αρχαία Ελλάδα. Ναι, λοιπόν, από αυτά εισπράττει το κράτος. Είναι πριν το 2000, έτσι, πριν 2000 χρόνια. Ναι, ναι. Βέβαια και παραπάνω. Τότε πού πίστευε ο κόσμος τότε, στο Χριστό? Όχι ρε. Όχι, γιατί στο Θεία ο ύψιστος είναι μεταγενέστερος. Γεννήθηκε μετά. Οπότε αλλάξαμε θρησκεία. Ναι, ναι, ναι.
Οπότε αλλάζει η θρησκεία. Όχι, ακούστε να δείτε. 500 χρόνια μετά το θάνατο του Χριστού έγινε ο χριστιανισμός. Η βομή και όλα τα άλλα. Μέχρι το 300 δεν πίστευε κανένας, μόνο κρυφά, γιατί έσφαζε ο άλλος. Ναι, οι Ρωμαίοι. Μετά το υποβάλαμε με βία. Αλλά... Οπότε η θρησκευτική άποψη ότι συμβαίνει η θρησκεία δεν ισχύει. Πάμε τώρα στην ιστορική. Ισχύει. Ιστορικά πώς συνδέεσαι με τη Σερβία? Μπράβο, πες το. Ιστορικά σας είπα, οι Σέρβοι ουδέποτε μας έχουν διεκδικήσει. Δεν είναι ιστορικό κάτι. Αυτό, δεν είναι ιστορικό. Γιατί θα σας πω εγώ. Γιατί ήθελα να μας βοηθήσει κιόλας. Να σας για το όνομα τι είπαν οι Σέρβοι, για το όνομα. Κάτσε, θα πάω και εκεί. Δεν θα αργήσω. Δεν νομίζω ότι όνομα, τους αναγνώρισαν. Το όνομα, κύριε Μαλάτε. Ορίστε. Το όνομα Ντούσαν Στέφαν, σας λέει κάτι? Ντούσαν. Ντούσαν Στέφαν. Όχι. Όχι, ωραία. Θα σας πω εγώ ποιος ήταν. Ήταν αυτός που έσφαξε όλους τους Έλληνες το 1300 όταν κατεβήκανε οι Σέρβοι εδώ. Και γι' αυτό η Σερβία έχει αυτή την διάπλαση που έχει σήμερα. Εμάς είναι και στην ελληνική ιστορία. Είναι και στην ελληνική ιστορία. Δεν τα λέγανε στο σχολείο γιατί δεν συνέβρε. Ο Ντούσαν Στέφαν. Ναι. Δεν το ξέρω εγώ αυτό, ναι. Ναι, το Ντούσαν Πάγκη. Λοιπόν, ναι. Και οι Παουκτσίδες, γιατί και εγώ υποστηρίζω Πάουκ, γιατί εδώ μεγάλωσα. Αλβανός είσαι, τι θα είσαι, ρε φίλε. Εντάξει. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πώς δεν γιατί είναι. Γιατί μου αρέσει η εθνική Ελλάδα. Όταν κέρδισε το 2004, εγώ ήμουν από αυτούς που πανηγυρίζανε. Να σε καλά. Εγώ είμαι από αυτούς που κλαίγανε. Όχι, δεν το είπα να πω. Έτσι ένιωσα και έτσι, έτσι ό,τι, έπραξα. Ό,τι αλλά νόμιζα, θα σας πω κάτι. Ναι. Τότε, το 1300, αυτός έκανε, είναι και στην ελληνική ιστορία. Και οι Παουκτσίδες που πανηγυρίζουν με το Πρίοβιτς, ας το ξεγυμνώσουν και να δούμε τι τατουάζ έχει ο κύριος στο σώμα του. Έχει το σφαγέα των Ελλήνων. Τον Ντούσαν. Ναι. Ναι, αλλά τον κάτσε κυνηγήσαν οι Παοξίδες. Και βάζω στοίχημα σε αυτό. Χάνω τραπέζι, ό,τι θέλετε. Ναι. Οπότε ιστορικά. Προσωπικά πάμε δεν δεύτερο. Μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο εγώ όπως αντιλαμβάνεστε. Στέφανος Ντούσαν λεγόταν, ε. Ναι, ναι. Ναι. Και πάμε στη δεύτερη φορά. Ιστορικά. Όταν η Μακεδονία εντός εισαγωγικών, τα Σκόπια, αναγνωρίστηκαν από άλλα κράτη. Ποιοι σπεύσανε από τους πρώτους να αναγνωρίσουμε? Για πες τα. Οι Σέρβοι. Οι Σέρβοι. Οι Σέρβοι, τα αδέρφια μας. Οι Σέρβοι, τα αδέρφια μας. Εγώ δεν είπα για αδέρφια. Οι Σέρβοι, τα αδέρφια μας. Εγώ είπα ότι δεν μας έχουν ενοχλήσει για εδαφικές διεκδικήσεις. Ναι. Θέλουμε άλλο. Και άλλο θέλουμε. Μας αρέσει, αναγνωρίσανε. Ωραίος. Δηλαδή αυτοί αν ήταν σύνορα όπως είναι οι Σκοπιανοί σήμερα και είχαν δύναμη που οι Σκοπιανοί διεκδικούν μέχρι την Κατερίνη. Αυτοί ναι. Θα διεκδικούσαν πέρα από τη Λαμία. Έφυγες. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Το 89 είναι διασπάστηκε η Ιουγκοσλαβία. Πάντως το 87, η ιστορία που μας μάθαιναν στο σχολείο. Το 94 γίνεται εμπάρκο. Ναι, ευχαριστούμε. Ναι. Λοιπόν, κύριε Μαλάτε, μην παρεξηγείτε αυτόν τον αστείο τύπο που λέει για φλόρους κλπ. Ο Χατζινάκος πολύ σωστά χθες τον είπε κουτοθωμά. Γιάννης Παναθηναϊκός από Μέγαρα. Ποιο μαμά το τηλεφώνημα με αντιπαράθεση Μαλάτου καημένε δεν υπάρχει. 923. Ρα πάσε το Μαλάτο να τραβάει τα μαλλιά του και εμείς τις τρίχες από την πλάτη μας. Φαλακρός εδώ, 446. Ναι κύριε Μαλάτο, αυτόν εννοώ, τον σκληρή. Τον σκλήρη. Ο σκλήρης. Ναι. Παπανδρεϊκός, Πασόκος και Βάζελος για θάνατο. Καλός άνθρωπος πάντως. Πώς είπατε πριν το παρατσούκλι του, Γιάννης Παναθηναϊκός από Μέγρα. Τσίκι τσίκι πάω. Τσίκι τσίκι πάω. Ναι, επειδή συνέχεια μάσαγε πασατέμπο. Ναι. Και του το είχαμε βγάλει τσίκι τσίκι πάω και το λέγαμε. Ραπ είσαι άσχετος, εδώ και καιρό σου γράφω ότι οι περισσότεροι σύμβουλοι της ΕΠΟ είναι ΑΕΚ και ο εκτελεστικός διευθυντής είναι ΑΕΚ. Εδώ ο κύριος Γραμμένος έχει κάνει λάθη να πούμε. Μ' αρέσει το 5-12 το μήνυμα. Απ' τα άγραφτα δηλαδή. Σιγάρε μαλά το πατριώτη Ελληναρά που άμα σκάσεις καρτοσακούλα θα κλάσεις μέντες λέει εδώ ο φίλος. Όχι γιατί ήμουνα, υπηρετούσα στο διδημότυχο. Ναι. Για πες μας εσύ που υπηρετούσες. Ναι. Εγώ έχω και δύο εφημεσμνίες γιατί έχω πιάσει εχμάλωτους. Εχμάλωτους. Τουρκικές περιπόλους, βεβαίως. Εγώ έχω δει λογαγό. Τι είδη πάνω πια. Καλά, αυτό είναι άλλο. Λοιπόν, για πες μας εσύ, γράψε μας ένα μήνυμα που υπηρέτησες. Μήπως εδώ στο τρίτο σώμα, πώς είναι γράψε, ο Γιάννης. Θυμάσαι πως Στέφανος. Αγγελάκι, πώς είναι. Είχε πει ότι ο άνθρωπος του ΠΑΟΚ του είπε ότι το προτάσμα. Εντάξει, αυτά τα μηνύματα, ας μην τα λέμε να πούμε. Λοιπόν, 6 τελευταίες γραμμές, Μαλάτο, θα πάρουμε σήμερα. Ό,τι πείτε. Μάλιστα. Και.
Πάμε λοιπόν στον έκτο από το τέλος. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε, πώς είσαι Κώστα? Γεια σας κύριε Μαλάτε. Εδώ είμαστε. Καλώς τώρα. Λοιπόν, το προηγούμενο τηλέφωνο σε αποδόμησε κύριε Μαλάτε και θα σου μιλήσω στον ελληνικό γιατί σε αισθάνομαι φίλο μου μετά από τόσο καιρό. Σε αποδόμησε πλήρως. Ποιο τηλέφωνο? Του κυρίου από την Αλβανία, αλλά και του προηγούμενου, ο οποίος ήταν ο βιοτέχνης, τι ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν και εταιρεία που με 300 άτομα, μάλιστα. Επλήγει με το... Ναι, ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθές αυτό που είπαμε, έχει 300 άτομα, μακάρι να έχει 400 και 500 ο άνθρωπος. Οι μεγαλοεπιχειρηματίες δεν μιλούν έτσι, προχώρα. Η υγεία να έχει λεφτά να βγάζει, αλλά θα πούμε και δύο αλήθειες ακόμα, ε. Η πρώτη αλήθεια είναι ότι ο κύριος από την Αλβανία είπε ένα μεγάλο λάθος και ατόπιμα. Οι Σέρβοι πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων και όποιος θέλει ας πάει στην Κέρκυρα να δει ένα μνημείο εκεί πέρα, να δει πόσο, ότι ένα τάγμα Σέρβων ξεκληρίστηκε. Δεν τους συμπαθώ ιδιαίτερα, γιατί ιστορικά όντως έχουν βάλει την Ελλάδα... Πάντως είναι πιο πατριώτες από εμάς οι Σέρβοι. 100% Κώστα, πιστεύουν στην ιδεολογία της Μεγάλης Γιουγκοσλαβίας και ορθό και σωστό, γιατί ήταν βασίλειο για πάρα πολλά χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, φτάνουμε τώρα στο σημείο που μας είπατε κύριε Μαλάτε ή κύριε Μαλάτε άτιτλους. Γιατί είμαστε άτιτλοι κύριε Μαλάτε? Ακούσε. Ακούσε. Όταν κάποιος παίρνει και βρίζει κατά αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να τον επαναφέρω στην πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα δυστυχώς σκληρή ή μη είναι αυτή. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είπα, είπα έχεις δύο κύριε και έχω 44. Τι να κάνουμε. Ανταλλάξουμε. Αντιτίθεμε σε αυτό το πράγμα και θα σου απαντήσω πάρα πολύ γρήγορα. Θα αλλάξουμε τους αριθμούς, τι θέλετε? Όποιους αριθμούς για να αλλάξουμε, είσαι μπροστά 100% όπως και να γίνει, διότι μου αρκεί. Το αθηνοκρατούμενο πρωτάθλημα της Super League ή του πρωταθλήματος, γιατί είναι αθηνοκρατούμενο, ωραία, υπηρετούνται και υπηρετείτε από αθηναϊκούς παράγοντες. Τελειώσαμε με αυτό, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία, δεν θέλω να το σχολιάσω, όλοι το γνωρίζουν. Πάμε τώρα σε δύο απλά και γρήγορα παραδείγματα. Λοιπόν, είπατε ότι υπηρετήσατε σε ένοπλες δυνάμεις και ήταν έπειτος αξιωματικός. Μάλιστα. Παραφέρετε και κάποιους βαθμούς και όλα αυτά. Με αυτά που λέτε υποτιμάτε πρώτον τις ένοπλες δυνάμεις με πολλούς τρόπους και δεύτερον και το θεσμό σας ως χριστιανός. Πώς γίνεται να είστε χριστιανός και να αποδομείτε όλη την έννοια του χριστιανισμού? Ποια αποδόμησα κύριε? Αποδομείτε την έννοια της πρώτης έννοιας της αγάπης μεταξύ αλλήλων. Κύριε, χαρακτηρίζεται γιατί... Πώς? Μαθείς, ναι, απάτριδες, απάτριδες. Βεβαίως. Και δεύτερον παρουσιάζεται ως έθνος εξωματικός και χαλάτε και αυτό το θέσμο. Αλήθεια. Εσείς μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ με το δικό μου πρίσμα το βλέπω έτσι. Και ναι, από όλη την παράσταση εκεί πέρα, ο Κώστας είπε τρεις αλήθειες και κανείς δεν κατάλαβε αυτές τις τρεις αλήθειες. Τόσο καιρό σας το λέει, αλλά κανένας δεν παίρνει γραμμή. Κανένας. Σας κοροϊδεύει τόσο καιρό με το φωλή γραμμένε. Τι πήρατε για να πάρετε ένα μάθημα ότι με τα λεφτά δεν αγοράζεις τίποτα σε αυτή τη σάψια Super League? Πρόσεχε που οδηγείς, μην πας πουθενά. Πρόσεχε. Εδώ ο Κωστή σας το λέει, εγώ τον ακούω από το 2002. Τώρα τα τελευταία τρία χρόνια σας το λέει, μόνο υπότιτλους δεν έχει βάλει από κάτω. Δεν έχετε δυναμική. Δεν έχουμε δυναμική. Και όχι δυναμική όσον αφορά τα χρήματα. Δεν έχουμε δυναμική όσον αφορά τους κυβερνούντες και δεν έχουμε δυναμική στους δικαστές. Οποιοςδήποτε νομικός της εκπομπής βγει και πει αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι υποκινούμενη αυτή η απόφαση, για μένα εθελοτυφλή. Ξεκάθαρα. Εν πάση περιπτώσει, για να κλείσουμε και λίγο όμορφα και ωραία, καλά κάνεις ρεπτά για τους τάθλες, μπας και ξυπνήσει κανένας σε αυτή την πόλη που κοιμάται, γιατί εκτός από νερό μας λείπει και μυαλό. Καλό βράδυ, παιδιά. Μυαλό και νερό. Επόμενος κύριος. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Είμαι ο Μένιος. Καλώς το Μένιο. Εύχομαι πρώτα απ' όλα να έχετε καλή ανάσταση. Καλή κακή τώρα θα χάσουμε επίσης τρεις μέρες από τη δουλειά μας εδώ τώρα. Περηφανεύομαι που στο Παλμαρέ μου έχω δύο πρωταθλήματα, αλλά χαίρομαι που είμαι και ο εφιάλτης του Ολυμπιακού, καθώς στην ιστορία του έχει τις μεγαλύτερες εντός και εκτός έδρας ήττες από τον ΠΑΟΚ, το 0-4 και 6-1, και που οι προέδροι του, ο κύριος Κοσκοτάς, μετά το 6-1, θέλησαν να αγοράσουν την ομάδα του ΠΑΟΚ
και που ο κύριος Μαρινάκης κατέβηκε στα αποδυτήρια άρων των άρων για να μην γκρεμιστεί το σαραϊτάβλι του Καραϊσκάκη μετά το 1-2 για να δώσει συγχαρητήρια στον κύριο Αναστασιάδη. Δεν και μπορώ να κάνω κι εγώ το ίδιο σε εσάς, γιατί φυσικά, υβρίζεται. Κατά 23 χρόνια παράδοσης στην Τούμπα. Τα χαΐρια σας, πέστε μου. Πόσα πρωταθλήματα πήρατε που κερδίζατε 23 χρόνια δέρνοντας τους παίκτες μας από το αεροδρόμιο. Εμάς μας θυμά που ήρθε ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα στην Τούμπα. Και του πετάγατε και μπουκάλια και παπούτσι. Και σεβάστηκε την Τούμπα. Όπως και μεγάλοι άλλοι λεγεωνάροι που κέρδισαν και έχασαν τον ΠΑΟ, από τον ΠΑΟΚ. Αλλά μιας και υμνείτε πολιτικά, ό,τι θέλετε να υμνείτε. Τι υμνούμε, κύριε. Τι υμνούμε? Αυτό που υμνείται πολιτικά. Ποιο δηλαδή, πέστε μου. Τη δικτατορία. Ποια δικτατορία? Ωραία, θέλω να σας ρωτήσω. Τη Χούντα, τη Χούντα θα λέτε που τη έσωσε τους αγρότες. Τη και δικτατορία. Τον Ανδρέα Παπανδρέου που υποστήριζα αργότερα, γιατί κατά τη γνώμη μου ήταν ο καλύτερος. Τώρα υποστηρίζω τον κύριο Καρατζαφύρη, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι ο καλύτερος. Προχωρήστε. Ωραία. Αυτό που κάνετε, ό,τι θέλετε κάνετε, είναι σεβαστό. Ναι. Παρότι υβρίζετε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Εγώ? Λάθος κάνετε. Διαδρομή. Μπορώ τι να τον το υβρίζω? Μπορώ να το πω. Όχι, να εσείς τα κοιτάξτε. Για να μην καταναλώνουμε τον ό,τι χρόνο. Ό,τι θέλετε, πέστε μου. Ωραία. Τον κύριο, την πισινέτ που πούλησε ο δικτάτορ Παπαδόπουλος, μπορείτε να μου πείτε γιατί την πούλησε? Δεν δεύτερον, τα ξέρω όλα. Πείτε μου άλλο. Δεύτερον, ναι, ήταν η μεγαλύτερη εταιρεία αλουμινίου. Μάλιστα. Στην Ελλάδα. Ναι. Και ξαναήρθε από την επαναγορά του κυρίου Μυτιληναίου του αλουμίνιον Αττικής και αλουμίνιον Ελλάδος. Ναι, η κυρία Κυριακοπούλου είχε τη μεγαλύτερη εταιρεία αλουμινίου στη Φωκίδα. Ρωτήστε για την Πισινέτ, γιατί την πούλησε. Την ξέρω και την Πισινέτ, την έχω ακούσει, μη στεναχωριέστε. Ο Χουντικός, ό,τι θέλετε πείτε, δεν με νοιάζει η ταμπέλα. Όχι, ο δικτάκτορ, δεν θα ο το δικτάτορ. Πω. Ο δικτάκτορ. Δικτάτορ, δεύτερον, μάλιστα. Δεύτερον, τον κύριο Ρογκάκο, τον κουμπάρο του δικτάκτορ. Τον του ξέρετε? Δικτάτορος. Δεν πειράζει. Δεν το, δε τον ξέρω. Ξέρετε τον κύριο Ρογκάκο? Όχι, δεν είχα οικογενειακές σχέσεις. Ωραία, μιας και είναι το μοντέλο της δικτακτορίας. Να σας πω, επειδή κατάγομαι από το γεροπλάτανο Χαλκιδικής, να έρθετε πάνω στο βουνό το Χολομόντα. Έχω ανέβει. Να δείτε, ωραία. Να δείτε το μοντέλο ανάπτυξης του κουμπάρου, του δικτάκτορα. Τι έκανε δηλαδή, τι έκανε. Πες μας τι έκανε. Ακακίες, που έσπηρε ακακίες αγοράζοντας το βουνό για να επιδοτείται από το ελληνικό κράτος με ένα δις. Πα. Που σήμερα έχει αμπέλια. Και δεν μας λένε πώς έγινε η μεταβίβαση αυτού του χώρου στο βουνό, ενώ επιτρέπονταν να πουληθεί βουνό. Δεν το ξέρω το θέμα, κύριε. Λίγο παρακάτω έχει κάτι απελευθερωμένα για τα νέα προϊόντα του καναβέλαιου και του καναβόψωμου. Εάν αυτό είναι το μοντέλο ανάπτυξης της δικτακτορίας, είμαστε κι εμείς περήφανοι που είμαστε ΠΑΣΟΚ. Και που συνεχίζουμε να είμαστε ΠΑΣΟΚ. Το πατρικό σας πότε έχει κτιστεί, μπορείτε να μου πείτε? Άντε πάλι. Ποια χρονολογία θυμάστε? Πριν, πρέπει να είναι, παρότι δεν ζει ο παππούς μου, πριν το 50. Γιατί? Μετά δηλαδή, μόνο αυτό είναι το για πατρικό. Για το γεροπλάτανο Χαλκιδικής εννοείται? Όχι, εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν έχετε κάποιο σπίτι? Ωραία, πού θέλει. Δεν είμαι εφοριακός. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Δεν έχω πρόβλημα, απλώς εγώ ενθυμούμαι στην Αθήνα, στο Περιστέρι που ζούσα, ότι από τότε που είπε ο παππούς ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος. Γιατί πάτε στον παππού τον Καραμαλή? Μισό λεπτό. Έχετε δύο ερωτήσεις που δεν ξέρετε. Εξακολούθησε, μην μου λέτε. Και για την Πισινέτ. Το Ρογκάκο δεν είναι υποχρεωμένο να ξέρω τον κουμπάρο του καθενός. Εσείς τον κουμπάρο μου το ξέρετε. Πρέπει να τα ξέρετε, αφού το υμνείτε. Λάθος κάνετε, δεν υμνώ τίποτα. Αφού το υμνείτε. Πραγματικά και περιστατικά. Χρέη, και για να τελειώσω και να μην κρατάω, να σας πω και κάτι τρίτο. Ναι. Εφόσον χαρίστηκαν τόσο πολλά χρέη, ναι, να δείτε το νόμο 3869 του 2010 επί κυβερνήσεως Παπανδρέου, τον περιβόητο νόμο Κατσέλη. Για να δείτε πως γίνονται οι συσάχθειες επί της πράγμαση και όχι στα λόγια, γιατί συσάχθεια είπε και ο κύριος Τσίπρας
Με ακούτε? Ναι, αυτό αντέγραφε τον κύριο Καρατζαφέρη. Δίκιο είπε έχετε. Είπε και ο κύριο Τσίπρα και το άφησε. Και το άφησε στις καλένδες. Για να μην αφήσει και ο κύριος Καραντζαφέρης και ο ίδιος στις καλένδες, γιατί άφησε πάρα πολλά στις καλένδες. Όπως... Από τότε που η Υπουργεία στο άφησε τη δραχμή σε 50 δραχμές. Ο κύριος Καραντζαφέρης ήταν υπουργός. Ναι, με τον κύριο με τον αείμνηστο Μητσοτάκη. Ήταν υπουργός. Όχι, θα και με άφησε... κάνετε σαν το Ραπτόπουλο τώρα. Τι όχι, λέτε. Όχι, άφησε τη βενζίνη 50 δραχμές. Όχι, κύριε μου. Το θυμούνται οι Έλληνες πάρα πολύ. Ο Παλαιοκρασάς ήταν μηνύστης χειρογνώμων. Ο Παλαιοκρασάς ήταν υπουργός οικονομικών, κύριε. Επίσης θυμούνται που ήταν στην κυβέρνηση Παπαδήμου συμμετέχων. Ναι, και έφυγε σε 2 μήνες. Υπέγραψε μνημόνιο. Λέτε ψέματα. Υπέγραψε το άρθρο 1 στο πρώτο μνημόνιο για να πάρουμε λεφτά, κύριε. Το δεύτερο. Είναι ντροπή σας, λέτε ψέματα. Όταν πρόκειτο να είστε διαφορετικοί. Λέτε ψέματα. Τότε να βρίζετε εσείς. Λέτε ψέματα. Το άρθρο 1. Είχατε κουμπάρο νονό. Εδώ έφερε το Μπέρση υπουργό εξωτερικών. Όχι, και ο Παπανδρέου ο Γιωργάκης του λέγε για τα ποδήλατα, κύριε. Να το λέτε Γιώργο παρακαλώ. Δεν τα ξέρετε. Ποιο Γιώργο? Αυτόν που μας βούλιαξε. Αυτόν που λέει για κάναβη στα μπαλκόνια, κύριε. Είχατε νονό κουμπάρο, όπως λέτε. Είχατε νονό κουμπάρο σε προοδευτική κυβέρνηση. Και σήμερα υμνείτε την δεξιά τη βαθιά. Ποια βαθιά? Οπότε εσείς δεν είμαι, κύριε μου, είμαι πατριώτης, λάθος. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι πάει να πει πατριώτης. Δεν ξέρω, όταν υμνείτε κάτι να τα ξέρετε όλα. Και για να σας πω το τελευταίο και να πέστε σας καλυμπήσω. Πέστε μου και ποια καθάριζε το σπίτι του Παπαδόπουλου που δεν την ξέρω. Μη στεναχωριέσαι, εγώ θα σου πω το εξής. Ναι. Τελευταίο και θα σε καληνυχτήσω και να είσαι πάντα καλά. Επίσης. Και όλος ο κόσμος. Επίσης να είναι καλά. Επειδή είχα έναν θείο που δεν τον γνώρισα, δεν είχα την τύχη να τον γνωρίσω. Από το Παλαιόκαστρο Χαλκιδικής. Λεγόταν Αθανάσιος Ξανθόπουλος ή Ξανθουπλάς. Μπορείς να μου πεις γιατί δεν γύρισε από την Κύπρο? Εγώ. Εφόσον τα ξέρεις όλα και θέλεις να ανοίξουμε και φακέλους, γιατί την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση την έβαλε το Πασόκ επισημήτη. Με υπουργό εξωτερικών τον Γιώργο ή Γιώργο Παπανδρέου. Εντάξει. Καληνύχτα. Σε ακούω από το ραδιόφωνο για να μην κρατάω τη γραμμή. Ναι. Άμα κάποιος είναι τόσο φανατισμένος με μια κατεύθυνση, ξέρω εγώ πώς τη λένε, κεντροαριστεράς, κεντροδεξιάς και τέτοια, λέει αυτά. Ναι. Δεν λέει για την κάναβη που είπε να βάζουμε στα μπαλκόνια μας ο Γιώργος ο Παπανδρέου, γιατί εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδος και τον έλεγε ο κοντός ο Γάλλος ο πρόεδρος μία αλφα λάμδα και τα λοιπά. Είπε να την νομιμοποιήσουν. Ναι, να την νομιμοποιήσουν, μάλιστα. Και εγώ αν δεν ξέρω τον τάδε ή τον τάδε, να δεν με ενδιαφέρει να ξέρω τον τάδε ή τον τάδε, εμένα με ενδιαφέρει να βλέπω τι κάνει κάποιος. Τέσσερις τελευταίοι, καλημέρα. 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 Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σας. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Δηλαδή μέσα σε 6 χρόνια αυτοί οι χουντικοί, οι δικτάκτορες, πες τους όπως θέλεις. Και το λένε και όλοι, έτσι. Κάνανε δρόμους, σχολεία, το ένα, το άλλο. Εσείς τι λέτε, κάνανε. Δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε ανάπτυξη. Το 1972 πήραμε βραβείο ανάπτυξη πανευρωπαϊκό με 7,8% όταν είχαν 4,5%. Οι Ευρωπαίοι, υποτίμηση του δολαρίου έναντι της δραχμής, μέσα στα 9 σκληρότερα νομίσματα η δραχμή, παγκοσμίως. Θέλετε δημοκρατία, κύριοι, να τη φάτε, να την πάρετε όπως θέλετε, αφού δεν θέλετε και καλά τον δικτάκτορα όπως λέτε, να έχετε κλειδωμένες τις πόρτες σας, να φοβάστε μην πει κανένας. Κάγκελα παντού. Αν θέλετε τέτοια δημοκρατία, να τη χαίρεστε, παιδιά. Εγώ δεν τη θέλω, που δεν έχω ζήσει στη Χούντα. Και όποιος μπει στο σπίτι, να κάνετε πως κοιμάστε. Ναι, να κάνω εγώ πως κοιμάμαι. Θα πει ο άλλος να μην βιάσει το παιδί μου. Μπράβο. Γυναίκα μου να πάρει τα πάντα και εγώ να κάνω πως κοιμάμαι. Ναι, να το σκοτώσω, να του δώσετε. Μα το λέει, κύριε μου, να δώσετε ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί ο άλλος να έχει πιο πολύτιμο την πεθερά του. Έχει, καταδείξαμε σήμερα, δεν έχω τίποτα με κανέναν, άμα χτυπήσει σκύλο ή Πακιστανό ή Έλληνα, ο Έλληνας είναι τελευταίος. Έτσι. Πρώτα απ' όλα ο Έλληνας. Μάλλον του αξίζει. Αυτό. Έβρασα εγώ τα κόμματα. Δεν με ενδιαφέρει ποιος κυβερνάει. Πρώτα θα είναι ο Έλληνας. Έτσι.
και αν έχουν χώρους εργασίας, πολύ ευχαρίστως να έρθουν να δουλέψουν. Να σου πω ένα παράδειγμα, φιλαράκι. Ο πατέρας μου τα πήγε στη Γερμανία, το 70, μου λέει μάλλον ένας Γερμανός με έναν Έλληνα. Και έκανε το λάθος ο Έλληνας να πιάσει ένα ξύλο. Το πιάσε, έτσι. Ναι. Το τζουβαλιάσα τον Έλληνα και το στείλα στην Ελλάδα. Μετά από 4 χρόνια, ο Έλληνας αυτός πήγε στη Γερμανία να δουλέψει. Δεν περάσανε 3 μήνες. Πήγε η αστυνομία στο σπίτι του και του λέει: Κύριε μου, εσείς εδώ 3-4 χρόνια μαλώσετε με Γερμανό. Δεν κάνετε για τη Γερμανία. Σας παρακαλώ πολύ τα πραγματάκια σας και στη χώρα σας. Αυτή είναι η δημοκρατία. Πρώτα φυλάσσεις τον Γερμανό, όπως και εμείς, τον Έλληνα. Τον πολίτη σου, έτσι. Καλά τα λέτε. Βεβαίως. Τώρα τι μου λέτε, άμα ήταν έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα, εγώ ένα πράγμα ξέρω. Πρώτα θα είναι η πατρίδα μας. Έτσι. Γιατί με την πατρίδα μας ζούμε. Και ένα πράγμα που φοβάμαι πολύ, γιατί αυτοί όλοι εδώ το πάμε θα γίνει. Θα γίνει κάτι, μέχρι και τα κόκκαλα των γονιών μας θα βγάλουν από τους τάφους. Αν δεν επερασπιστούμε εμείς το χώμα το οποίο τρώμε και πίνουμε από εδώ, τη γη μας. Τι να πω, παιδιά έχουμε, γυναίκες έχουμε. Μα οι Έλληνες ανέκαθεν υπερασπίζονται τους βωμούς και τις αιστείες τους. Τις αιστείες. Το σπίτι τους. Ναι. Τους θεούς και το Θεό και το σπίτι. Αφήνω τη γραμμή να μιλήσει κανένας άλλος. Καλό βράδυ, παιδιά. Καληνύχτα, να είστε καλά. Η βομή και οι αιστείες, ε. Ναι, υπερβομών και αιστείων. Το 40 έλεγε ότι οι φίλοι δυνάμεις υπερασπίζονται του πάτρου εδάφους. Ναι. Πού τα πήγαμε όλα αυτά, τι άλλαξε δηλαδή σήμερα. Για πάμε. Για πάμε. Μάλιστα. Δαπτόπουλε. Μάλιστα, κύριε. Γεια σου, τι κάνεις και εσύ και η παρέα σου. Καλά, εσείς τι. Στεκόμεθα. Καλά, στάθησα από Αμερική. Καλώς τον. Ποια πόλη. Αμερική, Νέα Υόρκη. Περιμένω μισή ώρα σε σύνολο τον λογαριασμό στο τέλος. Ναι. Όχι σε μένα, στον κύριο λοιπόν, Ραπτόπουλο. Ναι. Λοιπόν, Κώστα, πολιτικά εγώ δεν θα μιλήσω γιατί η Ελλάδα εδώ και 30 χρόνια δεν έχει άλλο πολιτικού, σας λυπάμαι. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω. Όσο για ποδοσφαιρικά, φίλαθλος του ΠΑΟΚ είμαι κι εγώ. Δικαίωμά σας. Λένε... Ναι. Εντάξει, αυτό λέω, δικαίωμά μου. Έτσι. Φωνάζουμε και λέμε μας πήραν το πρωτάθλημα, μας κάναν έτσι, μας κάναν αλλιώς. Εσύ ρε Κώστα που ξέρεις από ποδόσφαιρο, πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ είχε φέτος ομάδα? Κοίταξε, φέτος μεγάλη ομάδα δεν είχε κανένας. Ευχαριστώ. Εντάξει. Συγχαρητήρια από θα μένα. Θα το έπαιρνε ο λιγότερο κακός. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, το δικαιούνται. Δεν έχουν το ίδιο στυλ παιχνιδιού, αλλά έχουν πολύ καλά χαρακτηριστικά και οι δύο ομάδες. Και πιστεύω ότι σε ένα αγώνα μπαράζ θα δινόταν πολύ καλά έτσι, το πρωτάθλημα σε μια από τις δύο ομάδες. Θα προτιμούσα ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ να παίξουν ένα αγώνα μπαράζ σε ουδέτερο και ένα τελικό κυπέλου. Αυτή θα ήταν για μένα η δικαιοσύνη. Έτσι ακριβώς είναι και για μένα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Όσο για τον κύριο Σαββίδη, ένας επιχειρηματίας, πετυχημένος, εντάξει, Έλληνας Πόντιος από τη Ρωσία, ήρθε στην Ελλάδα, αγόρασε αυτή την εταιρεία που λέγεται ΠΑΟΚ και δεν σκέφτηκε να πάρει 5 λογικούς ανθρώπους δίπλα του, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εσένα που κάνεις ραδιόφωνο, αν σου πάρω εγώ αύριο και σε βάλω σε μια τηλεόραση και να σου πω τώρα, Κώστα, ορίστε, η εταιρεία αυτή είναι τηλεόραση, κάνει κουμάντο. Θα φέρεις αυτούς από το ραδιόφωνο στη τηλεόραση, θα πάρεις κάποιους που ξέρουν το είδος, να πούμε. Αυτός ήρθε εκεί, έβαλε τα λεφτά του. Και έχει τώρα αυτούς εκεί δίπλα, να πούμε, που ξέρουν λιγότερο από σένα, ρε παιδί μου. Καμιά φράση ακούω, δεν σε ακούω πάντοτε, γιατί οι ώρες δεν βολεύουν. Και καμιά φορά που σου ακούω και μου λέει και λες στο ραδιόφωνο ότι εκείνος δεν κάνει, αυτός δεν κάνει από το ΠΑΟΚ, δεν θέλω να πάω σε ονόματα. Έχεις απολύτως δίκιο, ρε παιδί μου. Έχει κάτι ανθρώπους μέσα, παίχτες να τους πούμε έτσι, που είναι για β' εθνική. Και φωνάζουν και λένε ότι εμείς έχουμε την ομάδα και θα ρίξουμε 5 γκολ. Πες στο γήπεδο, ρίξε 5 γκολ στο πρώτο μήχρονο και τελείωσε το παιχνίδι. Και τελείωσε το παιχνίδι. Και οι διαιτητές και ο Λάιτσμαν και ο έτσι και ο αλλιώς, και αφού δεν μπορεί να βγάλει γκολ, ρε παιδί, 90-95 και βάζει ένα γκολ και πάει 2-1 και 1-0 και κλάει μάι που λέτε. Από μένα και πάλι συγχαρητήρια. Αυτή είναι η ομάδα και φωνάζουν τώρα όλοι και βγαίνουν και κάναμε έτσι, κάναμε έτσι την εποχή του Κούδα τα κάναμε αυτά. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε τίποτε να δείξουμε. Και δεν πρέπει να μιλάμε. Γιατί αυτοί που μιλάνε είναι τόσο άσχητοι που δεν ξέρουν. Καλά, και η ΑΕΚ τώρα, ναι, δεν είχε την ομαδάρα.
Η ΑΕΚ είχε μια στρατιωτική πειθαρχία. Είχε μια στρατιωτική πειθαρχία, μια τακτική, μια στρατηγική. Πολύ γυμνασμένη. Μια ομάδα συμπαγέστατη. Η οποία μέσα από την άμυνά της πήρε τα αποτελέσματα. Χωρίς θέαμα, χωρίς μεγάλες ταχύτητες, χωρίς μεγάλες ποιότητες, χωρίς. Δηλαδή, μια ομάδα με μέταλλο, μια ομάδα στα 30 μέτρα οι αποστάσεις της, μια ομάδα που έκλεβε την μπάλα κοντά στην περιοχή του αντιπάλου με pressing, μια ομάδα αθλητικότατη. Ο ΠΑΟΚ, μια άλλη ομάδα. Πιο ποιοτική, πιο μπαλαδόρικη, πιο πλευροκοπημένη, πιο έτσι. Πώς να στο πω, ρε παιδί μου, τη βλέπεις με μεγαλύτερη ταχύτητα, όταν έχει την κατοχή είναι επικίνδυνη. Άλλο στυλ. Άλλο στυλ ομάδας. Αλλά η κατοχή της μπάλας δεν την είχε, και εκτός αν έπεσε με μια ομάδα. Άλλο στυλ. Επικίνδυνος και ο ΠΑΟΚ με την μπάλα στα πόδια. Επικίνδυνος. Αλλά δύο διαφορετικές σχολές. Πάμε. Φιλιά στην Αμερική. Πρώτο-τελευταίος. Δύο διαφορετικές σχολές. Πρώτο-τελευταίος, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τα σέβη μου στο κύριο Μαλάτο. Μάλιστα. Να σε καλά. Δεν θα αντιδικήσω ποτέ μαζί του, γιατί έχει ψηφίσει τον τεράστιο Ανδρέα Παπανδρέου, μια και ήταν από τα Επτάνησα. Ήταν ο καλύτερος τότε, Νίκο. Κατά τη γνώμη μου. Αυτό πιστεύω και εγώ, κύριε Γιάννη. Ωραία. Ακούσε με να δείτε λίγο. Καταρχήν δεν αναιρώ τίποτα από όσα έχω πει στις εκπομπές του κυρίου Ραυτόπουλου. Ένα δεύτερο που θέλω να πω και να σχολιάσω και να καυτηριάσω είναι το εξής. Ναι, όντως εγώ δεν θα πανηγυρίσω το φετινό πρωτάθλημα. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, ούτε επειδή λυπάμαι τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, ούτε επειδή νιώθω προδομένος από την ομάδα μου. Αλλά γιατί δεν μπορώ να κάνω κυβίστηση και να αρνηθώ αυτά που έλεγα πριν ένα μήνα, δύο μήνες, ένα χρόνο, δύο χρόνια. Έρχεστε σήμερα λοιπόν όλοι οι φίλοι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και μου λέτε ότι παίρνω το πρωτάθλημα στα χαρτιά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όταν πέρυσι στη δικαστική διαμάχη Πλατανιάς Ολυμπιακός έχετε κάνει επιπρόσθετη παρέμβαση και ζητάτε μείον 6 Ολυμπιακού για να πάρετε πρωτάθλημα στα χαρτιά, όταν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση στις 1 η ώρα τη νύχτα για τον ΠΑΟΚ, όταν έχουν συμβεί όλα αυτά τα εστράπελα στο περσινό τελικό κυπέλλο και πανηγυρίζατε το κύπελο, σήμερα έρχεστε και κατηγορείτε την ΑΕΚ, η οποία ήρθε στην Τούμπα με σκοπό να παίξει ποδόσφαιρο, χωρίς να προκαλέσει. Και η ηθική αυτουργή για αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ο κύριος Κομίνης και ο κύριος Ποντίκης. Η ΑΕΚ, η διαφορά της με τον ΠΑΟΚ είναι πως αντί να έχει τον Κωνσταντινίδη, τον Μίχελ και τον Καγκάτσι, έχει τον Λισάνδρου, τον Δημητριάδη και τον Λιμπερόπουλο. Και τον Μπάγεβιτ. Μπράβο. Πανέξυπνα ο κύριος Λισάνδρου πρόλαβε τον διαιτητή Κομίνη πριν καλέσει τις ομάδες να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο, να του διεμηνήσει και να του μεταφέρει ότι οι ποδοσφαιριστές είναι τρομοκρατημένοι. Πολύ έξυπνο. Εγώ δεν συμφωνώ με τη συγκεκριμένη κίνηση. Αλλά κάνει αυτό για το οποίο πληρώνεται. Προφυλάσσει την εταιρεία του. Μπράβο. Κάνει αυτό για το οποίο πληρώνεται, Γιάννη. Έτσι είναι. Και αυτό τον έχει και ο Μελισανίδη. Έτσι. Όταν εγώ εδώ στις εκπομπές του κυρίου Ραυτόπουλου σας έλεγα ότι θα κάνει μνημόσυνο με ξένα κόλυβα, ότι ξέρει πάρα πολύ μπάλα, όταν το ποσοστό της ΑΕΚ ήταν 5,25 για πρωτάθλημα, θα έλεγα βάλτε ό,τι έχετε και δεν έχετε. Όλοι, μα όλοι χαρακτηρίζατε την ομάδα την οποία υποστηρίζω κούλα, όλοι με χλεβάζατε, όλοι πιστεύατε δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τα επιβεβαιώνω αυτά που λες. Σ' ακούω πολλές φορές. Όταν εγώ έλεγα στον Κωστή τον Ραυτόπουλο, ακούστε με εσείς τις ορίζινα λίγο οι αυθεντικοί. Όταν εγώ έβγαινα στον Κωστή Ραυτόπουλο και ζητούσα επιτακτικά από το μεγαλομέτωχο Μελισανίδη και όχι τον άνθρωπο Μελισανίδη προσωπικά να ενισχύσει την ομάδα μου, όλοι εσείς κάνατε γαγάρα. Ποτέ δεν βγήκατε κανένας να μας πει από τους ορίζινα γιατί συμφωνήσατε να παίξει άκρη με την Τρίγλια Ραφίνας. Γιατί δεν έχει ανοίξει ρουθούν η τελευταία πενταετία μόσα έχουν συμβεί με στην ΑΕΚ και γιατί βγάλατε γλώσσα τώρα.
Γιατί με επικρίνετε που χαιρέτησα τη συγγνώμη του κυρίου Σαββίδη τη δημόσια, όταν εμένα δεν μου έχει ζητήσει κανένα συγγνώμη για αυτά που έχω τραβήξει σαν οπαδό της ΑΕΚ όλα αυτά τα χρόνια. Βγήκα και είπα κάποια πράγματα αντικειμενικά στο Μετρόπολης και βαρθήκατε να με φάτε οι μέρες παοξίδες ότι είμαι στημένος και βαλτός από τον Μπούζο, ιδέα εξίδες ότι κοιτάω το μέλλον μου. Δηλαδή το να θέλεις να δεις την πραγματικότητα και να καταλαβαίνεις τη σοβαρότητα μιας κατάστασης αντικειμενικά, αν μη τι άλλο, σαν άνθρωπος του ραδιοφόρου πέστε το πλέον. Όπως θέλετε πέστε. Είναι κακό, είναι μεμπτό, περιέχει δόλο. Όχι. Τώρα τι ακριβώς θα φανεί. Τι να φανεί, ο άνθρωπος έχει τη δουλειά του, μένει στην Καστοριά, δεν νομίζω να του πούνε έλα να γίνει. Άσερε παιδί μου, να τον κολλήσω. Κύριε Γιάννη, ορίστε. Κάνω τρεις δουλειές και το ραδιόφωνο που έχει προκύψει στη ζωή μου εδώ και δύο μήνες είναι κάτι που το λατρεύω, που το αγαπώ και μέντορας και παρακινητής μου το είναι ο άνθρωπος δίπλα. Το ακούω μάλλον. Μέντορας και παρακινητής μου είναι ο άνθρωπος που είναι δίπλα σου. Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Με φωνάζουν κλόνο του Ραπτόπουλου και του Καμόρα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Όχι. Είναι αδιάφορο. Το κάνω γιατί το αγαπώ. Έτσι. Και όχι από οικονομικό συμφέρον. Όπως και εγώ άλλωστε, ανιδιοτελώς. Τελευταία γραμμή, Καστοριά! Σφάξτε καμιά αρκούδα και να φάμε κανένα σηκώτη. Τελευταία γραμμή. Ναι. Γεια σου, Κώστα. Υγιέστατο. Σηκώτη αρκούδα. Γεια σου, Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σκοτώνουν οι Αλβανοί τις αρκούδες εκ πάνω στην Καστοριά. Και παίρνουν το σηκώτη. Έλα, φίλε, τελευταίος. Γεια σου, Κώστα, καλησπέρα. Πάω από Αθήνα. Έλα. Αύριο τι κάνουμε εμείς, πάμε γήπεδο. Ορίστε. Αύριο θα πάμε στο γήπεδο εμείς. Γιατί να μην πάτε, δεν κατάλαβα. Να πας, βέβαια. Πήγαμε στο κήπεδο, ήρθε Γιωργάκης, τρία γκολ, τρεις επιθέσεις, φύγαμε. Αύριο όμως τα κουρασάν θα έχουν σκάσει. Χρειάζεται. Δεν υπάρχει λόγος ο Ατρόμητος να σου δώσει το μάτς πλέον. Το χάσιμο του πρωταθλήματος. Το χάσιμο του πρωταθλήματος νομίζω είτε δεύτερο σε βγάλει, είτε τέταρτο, είναι και το αυτό είναι. Ναι, όμως η δεύτερη θέση του χρόνου θα το χτυπήσει. Κλάι Μάιν, πάμε παρακάτω. Κλάι Μάιν. Να ξέρεις πάντως η πίκρα εδώ πέρα στην Αθήνα ήταν έβλεπε στους τραβοστόμιδες τους Αθηναίους που δεν ήταν καλά τους. Παιδί μου, γιατί έχεις αυτό το ύφος? Οι Αθηναίοι πώς είναι στραβοστόμιδες και δεν το ξέρω εγώ που ήμουν εκεί πέρα 54 χρόνια. Για να, πες μου. Για πες. Τι είναι αυτά που λες. Εγώ εδώ είμαι 10 χρόνια. Ναι. Πρώτη φορά τους έβλεπες ότι όντως είχαν πρόβλημα. Και είναι στραβοστόμιδες οι Αθηναίοι. Πίνουν δηλαδή τσίπουρο και ούζα. Και είναι στραβοστομίδες. Πού τα λες, αγόρι μου, σε ποια περιοχή μένεις? Σαν παιδό, τους Καναμάτσε, Ολυμπιακό, πάω και έχεις εδώ κάτω. Πού εδώ κάτω, στην Αθήνα? Ναι, ναι. Πάρα πολλά. Και πώς ένιωσες? Μια χαρά, γιατί τι συνέβαινε? Δεν άβγε δηλαδή αυτά που λένε που βούργαρες τους ανεβάζουν. Όχι βέβαια, ανεβάζουν. Όχι, γιατί όσοι φωνάζανε τρώγανε καρπάζες. Απαγορεύονται τα αντεθνικά. Άκουσε, αγόρι μου, άκουσε. Εάν πήρες για να αρχίσεις να λες τέτοια, δεν κάνεις καλά. Εάν πήρες να μας πεις κάτι που δεν ξέρουμε ή δεν έχουμε δει εκεί κάτω, γιατί έχω και εγώ καιρό να κατέβω τρεις, δύο μήνες, τρεις. Τώρα δεν τους είδες, τώρα αυτά τους πώς ήτανε. Πώς ήτανε. Δεν έλεγαν τίποτα, ειδικά μετά την έκθεση του Ολυμπιακού, χαθήκανε. Ποιοι χαθήκανε. Και οι Ολυμπιακοί και οι Αξίδες. Γιατί να χαθούν οι Ολυμπιακοί, ρε φίλε? Τι άλλη ομάδα μπορούν να είναι? Πες τους εσύ, συμβούλεψέ τους. Συμβούλεψέ του, σου μιλάω με καλή πρόθεση, γιατί μπορεί να είσαι και παιδί μου στην ηλικία, εν δυνάμει δηλαδή. Έτσι. Το χειμώνα του έβλεπε σε την τάξη ποιο ΠΑΟΚ και ποιο ΠΑΟΚ. Ποιο ΠΑΟΚ. Λάθο κάνει. Ο ΠΑΟΚ ανέκαθεν ήταν μια ομάδα σεβαστή. Δηλαδή είχε καλούς παίχτες, κάποια στιγμή είχε πολύ καλούς παίχτες, αλλά ξενυχτάγανε εκεί στο Εγάλεο, τώρα να μην τα λέω. Και χάναν τα πρωταθλήματα. Δεν θες να ακούσεις, δεν πειράζει. Πάμε, λέγε. Αλλά όχι να μας λες και στραβός. Λέγε. Θα το χτυπήσει το παιχνίδι, Ορίστε. Ο Ατρόμητος αύριο μπορεί να το χτυπήσει το παιχνίδι, δηλαδή. Γιατί έχει καλά γκαϊλέ να το χτυπήσει. Ιδανικοί παίζουν. Δεν έχει να κυνηγήσει τώρα τη δεύτερη. Δεν παίζουν ιδανικοί. Το παιχνίδι το έχει χάσει ο Ατρόμητος. Κατά τη γνώμη μου. 100% δηλαδή, έτσι δεν την παίρνουμε. Δεν νομίζω ότι ο Ατρόμητος θα χτυπήσει παιχνίδι, αλλά δεν υπάρχει τώρα και κανένα ενδιαφέρον. Οι παίκτες όμως θα πρέπει να παίξουν. Δείχνει το ότι δεν μιλάει η ομάδα, αυτό είναι καλό σημάδι.
Φίλε, τώρα τι καθόμαστε και λέμε. Ψηρίζουμε τη Μαϊμού. Είχες ένα πρωτάθλημα δίπλα σου, το κλώτησες, το πέταξες. Εσύ το πέταξες. Τώρα το κύπελο δεν πρέπει να χαθεί με τίποτα όμως. Ποιο κύπελο, ρε. Και κύπελο να γίνει. Και κύπελο να γίνει και κόσμος να πάρετε 15.000 εισιτήρια. Δεν θα κάνετε και sold out, το λέω εγώ. Θα κατέβουν. Εγώ σου λέω ότι αν γίνει τελικός στην Αθήνα δεν θα έχει εισιτήρια. Θα το γεμίσουν. Δεν θα γεμίσετε γιατί δεν θα πάρουν εισιτήρια. Και κλεισμένο των θυρών θα γίνει. Κάτι ακόμα, Κώστα, να ξέρεις, εδώ στην Αθήνα σε ακούμε πάρα πολύ και όχι μόνο παρουσίδες. Το ξέρω. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ επίσης, εν κατακλείδη της εκπομπής, θα ήθελα αύριο έντονη την παρουσία σας στο Πόρτο Παλάς στις 7 η ώρα, διότι η τελευταία φωνή πολιτική που μιλάει για τη Μακεδονία μας και δεν παραχωρούμε ούτε ένα τετραγωνικό χιλιοστό, ούτε παρένθετα ονόματα άνω κάτω βόρεια νότια, ελάτε να τα ακούσουμε όλοι μαζί και να φωνάξουμε όλοι μαζί «Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Μακεδονία». Ζήτω και η θρησκεία. Κύριε Μαλάτο, ο κύριος με την επιχείρηση μπορεί να ήταν λίγο τρελαμένος, γιατί είναι, λέει, στο κουρμπέτι, αλλά είχε απόλυτο δίκιο. Το έχω ζήσει, λέει. Ο πατέρας μου ήταν εκτελονιστής με πελατεία, κυρίως βιοτέχνες, δεκαετία 80. Ξέρετε πώς γίνεται με τα εμπάργα. Ευρώπες ανοιχτά, σύνορα, συλλαλητήρια Μακεδονίας τότε και ξαφνικά όλες οι βιοτεχνίες έφυγαν. Ο Ανδρέας είναι μεγάλη συζήτηση. Και αν ο πατέρας μου δεν ήταν οικονόμος να στηρίξει τη δεκαετία 90, σύνταξη σήμερα δεν θα είχε. Και ο άλλος είναι στα Εξάρχεια, υπερέτησε. Εκεί που οι φασίστες δεν πρόκειται να πατήσουν ποτέ το πόδι. Στα Εξάρχεια. Να του πω ότι στα Εξάρχεια δεν είναι θέμα να πατήσουν οι φασίστες. Ναι. Είναι ώρα να επιστρέψει ο νόμος. Γιατί εκεί πέρα, εκτός των άλλων, εκτός του ότι είναι άντρο αναρχικών, ναι, είναι και άντρο άλλων καταστάσεων. Ναρκωτικών. Πολύ ζαλισμένα παιδιά, ξέρετε. Τέλος. Συνέχεια, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.